Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Όπως καταλάβατε, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ απόψε στο Ενώπιο Σενοπείο ένα από τα πιο λαμπερά και όμορφα και αγαπημένα ζευγάρια. Και μιλώ βέβαια για την κυρία Ευγενία Μανολίδου και για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλώς ορίσατε. Κύριε Υπουργέ, θέλω άδεια, κυρία Μανολίδου, θέλω άδεια να μιλήσουμε στον Ενικό. Είναι το πρωτόκολλο αυτής της εκπομπής. Ευχαριστώ. Ο Ενικός, οπότε θέλω να μιλήσουμε ανθρώπινα και στον Ενικό. Θα ξεκινήσω από την κυρία Μανολίδου, κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψεις. Στη σημερινή εκπομπή προηγείται εκείνη και ακολουθείς εσύ, όπως έχεις ήδη καταλάβει. Δέχομαι απολύτως αυτόν τον όρο. Πώς είναι να ζει μια γυναίκα με έναν πολιτικό? Θέλω να πω, αυτός δεν είναι ένας βαρύς σταυρός? Γιατί γνωρίζω πώς ζουν οι οικογένειες των πολιτικών από πρώτο χέρι, καθώς είμαι παιδί πολιτικού. Αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε πολιτικός ο Άδωνης. Καταρχάς, όταν γνωριστήκαμε, δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική. Έκανε τελείως διαφορετικά πράγματα. Του άρεσε, ασχολείται, αλλά ως ιδιώτης. Από τη στιγμή που πολιτεύτηκε και έπειτα και όταν άρχισε η πορεία του, η ανωδική, η πρόοδός του στα πολιτικά δρόμενα, η ζωή μας άλλαξε τελείως. Χειροτέρεψε. Χειροτέρεψε, άλλαξε. Προχώρησε. Και εμείς ακολουθήσαμε αυτούς τους ρυθμούς, εφόσον ήταν κάτι που ο ίδιος το είχε επιλέξει και του άρεσε. Στηρίζεται άνευ όρων η υπόλοιπη της οικογένειας? Τώρα το άνευ όρων είναι και λίγο σχετικό. Αλλά στηρίζουμε, γιατί βλέπουμε ότι κάνει σωστή δουλειά. Είναι κάτι που το επιθυμεί ο ίδιος. Είχαμε πει ότι η μόνη, μάλιστα πολλές φορές του έλεγα, θέλεις να αλλάξεις την Ελλάδα και οι Έλληνες δεν θέλουν να αλλάξουν και θέλεις να τους αλλάξεις με το ζόρι. Και μου έλεγε, εγώ θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι μπορώ. Δεν μου έλεγε, εντάξει, θα κάνω και λίγο πίσω. Δηλαδή, τραβάει μπροστά ο Άδωνης πάντα. Και ναι, είναι και συγκρουσιακός όμως. Είναι και ηγετικό στοιχείο. Είναι και συγκρουσιακός, το ηγετικό στοιχείο, γιατί το έχει, μας τραβάει όλους μπροστά. Γιατί το λέω το συγκρουσιακός? Γιατί το συγκρουσιακός, για τις ιδέες του εννοώ συγκρουσιακός. Δεν διαπραγματεύεται. Το συγκρουσιακός όμως φέρνει και ηλεκτρισμό, φέρνει και ένταση. Δεν φτάνει αυτή κάποια στιγμή και στη ζωή σας? Όχι απολύτως. Μέσα στο σπίτι προσπαθούμε να μην συζητούμε για τα πολιτικά. Γιατί και οι δυο μας έχουμε ανάγκη από συμπίεσης και έχουμε και πολλά άλλα πράγματα να πούμε. Και αυτό κάνει καλό και στους δύο. Όμως, δεν σας κρύβω ότι ναι, υπάρχουν στιγμές που έχουμε έρθει στα όρια μας. Κάτι το οποίο όμως με το χρόνο έχουμε μάθει να το διαχειριζόμαστε. Δηλαδή, και εμείς και τα παιδιά έχουν μάθει ότι αυτή είναι η ζωή μας, τέλος. Υπουργέ. Και επειδή τον πιστεύουμε πάρα πολύ, είμαστε οι πιο φανατικοί ψηφοφόροι, ακολουθούμε. Υπουργέ, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι, περνώντας την πόρτα του σπιτιού, να αφήσεις έξω την ένταση, τον ηλεκτρισμό, επιστρέφεις από μια συζήτηση στη Βουλή και έχεις σκοτωθεί με τους πολιτικούς σου αντιπάλους. Πόσο εύκολο είναι στην επόμενη μισή ώρα, μπαίνοντας στο σπίτι, να φύγει αυτός ο εκνευρισμός και να μπορέσεις να ενταχθείς στην οικογένεια? Λοιπόν, μια και μιλάμε στον Ενικό, θα ξεκινήσω με μια δήλωση για να σε κάψω. Παρακαλώ, είμαι έτοιμος. Ο λόγος που αποφασίσαμε την Ευγενία να δούμε την ένταση σε εσένα εδώ, μας έχουν ζητήσει αρκετοί να κάνουμε συνέντευξη από κοινού και η αλήθεια είναι ότι η Ευγενία δεν βγαίνει καθόλου πια δηλώσει, δεν της πολύ αρέσει κιόλας. Δεν είναι το αγαπημένο της. Και δεν έχουμε να βρεθούμε μαζί σε εκπομπή πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Ο λόγος που αποφάσισα να έρθω εδώ είναι γιατί ήθελα να πω αυτό που θα ακούσει τώρα ο κόσμος. Η μισή μου πολιτική καριέρα οφείλει στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν γι' αυτό θα πάρει επένους αύριο, θέλω να είμαι ειλικρινής. Αλλά οφείλω για λόγους ιστορικής δικαιοσύνης να πω ότι η μισή μου πολιτική καριέρα οφείλει στον Νίκο Χατζηνικολάου. Γιατί την εποχή όπου βρέθηκα εκπρόσωπος τύπου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και δεν ήμασταν τότε κοινοβουλευτικό κόμμα. Δεν σας έβγαζε κανείς. Δεν μας έβγαζε κανείς. Και τότε μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνό μου, ήταν στην άλλη γραμμή ο Νίκος Χατζηνικολάου, τότε κεντρικός παρουσιαστής στον Αλφα, και μου είπε ότι μου αρέσει πως τα λες, θέλω να έχεις να λες τη γνώμη στο δελτίο μου. Και άρχισα να βγαίνω σχετικά συχνά στο δελτίο του Αλφα. Μετά με είδαν κι άλλοι και με φωνάξαν κι άλλοι βέβαια από εκεί πέρα. Αλλά πάντα το πρώτο είναι το κρίσιμο σε αυτή την πορεία. Και ήθελα να έρθω εδώ δημόσια να σε ευχαριστήσω γι' αυτό. Γιατί μου έδωσες μία ευκαιρία να προσπαθήσω να κάνω τις ιδέες μου πράξη και να δώσω μάχη αυτές. Και αυτό σου ευχαριστώ πολύ.
Υπουργέ μου, θα το έκανα για όποιον διέκρινα ότι έχει έναν λόγο πολιτικό. Δεν είπα ότι το έκανες για λόγους άλλους, αλλά για όποιον διέκρινα ότι έχει ένα λόγο πολιτικό υψηλού ενδιαφέροντος. Και είχες έναν πολιτικό λόγο κοφτερό, διαφορετικό από τον άλλον και με μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, στο ερώτημα τώρα. Τώρα. Ό,τι βλέπετε να συμβαίνει με ένταση, σε μένα, για το δικό μου χάρτη, δεν ξέρω αν ισχύει για όλους τους ανθρώπους, εμένα 99% φορές μου περνάει το επόμενο δευτερόλεπτο. Ξέρεις, Νίκο μου, ακόμα νομίζω ότι έχουμε και ένας φοβερός καυγατζής, ο οποίος τσακώνεται. Εντάξει, η φωνή μου είναι εκνευριστική, είναι από την κατασκευή της, δεν μπορώ να την πολύ αλλάξω. Και ο βασικός μου στόχος είναι να φωνάζουμε κάποιον. Τι από αυτά δεν είναι αλήθεια. Στην προσωπική μου ζωή δεν είμαι ιδιαίτερα συγκρουσιακός, μάλλον συμβιβαστικός θα έλεγα. Τα παιδιά με κάνουν ό,τι θέλουν. Στο είναι σπίτι, και λίγο σιδηρά κυρία εδώ, ε. Στο σπίτι, κουμάντο κάνει σιδηρά κυρία, αναμφίβολα. Έχουμε και μια ταμπέλα εκεί, όταν λέει η Βασίλισσα είναι ευχαριστημένη, υπάρχει ηρεμία στο βασίλειο. Ευτυχώς η ευγενία είναι αυστηρή με τα παιδιά, διότι αυτό, ξέρεις, θα ήταν τραγικό να τους κάνουμε μόνο όλα τα χατήρια. Πρέπει κάποιος να βάζει όρια. Εγώ δεν είμαι καλός να βάζω όρια στους ανθρώπους που αγαπώ. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό, Υπουργέ. Διότι είμαστε ενοχικοί, επειδή βρισκόμαστε λίγο χρόνο με τα παιδιά και θέλουμε το λίγο αυτό χρόνο να τους κάνουμε χαρούμενους. Μπορεί, και δεν μπορούμε αυτό, να βάζουμε όρια. Πάντως, το βέβαιο είναι ότι όταν γυρνάω σπίτι, όσο μεγάλο τσακωμό και να είχα στη δημοσιότητα, στο σπίτι δεν το έχω ιδιαίτερα. Όταν αγοράσαμε το σπίτι μας, το σπίτι που πήραμε ήταν δίπλα σε ένα σπίτι που ήταν της κυρίας που μας το πούλησε, που το έχει ακόμα η κυρία Χριστίνα, μια συμπαθιστάτη κυρία. Πήγα λοιπόν, χτύπησα την πόρτα, της λέω: πουλάτε το σπίτι, αν θέλετε να μας το δείξετε, τι θα το πάρουμε. Ήμουν στα πρώτα μου, μετά ήμουν ακόμα καν βουλευτής. Το αγόρασα πριν εκλεγώ. Αλλά ήμουν ήδη γνωστός από τα κανάλια. Από τον Νίκο Χατζηνικολάου, παραδείγματος χάρη. Όταν με είδε λοιπόν εκεί. Καλά, κόπηκε. Και από τις εμπορικές. Ναι, ναι, προφανώς. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, ήμουν ήδη γνωστός. Δηλαδή, γι' αυτό και βγήκα και εύκολα βουλευτής. Λοιπόν, κόπηκε λίγο η κυρία. Μετά βρεθήκαμε το πείμα. Μετά από αρκετό καιρό μου ξέρει, λέει, όταν σε είδα. Δεν ήθελα να σου πουλήσω σπίτι, αυτό κόπηκα. Αλλά δεν βρήκα αγοραστή. Διότι σκέφτηκα πώς το έχω αυτό φωνακλά σε όλη την υπόλοιπη μου ζωή από δίπλα. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι θα φωνάζεις τα βράδια και δεν θα την αφήνεις να κοιμηθεί. Φωνάζω, δεν είναι ότι είμαι και σιωπηλός, φωνάζω κυρίως να παίζω με τους φίλους μου πρέφα, μόνο το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο δεν χτυπά συνέχεια για δουλειές του Υπουργείου και της πολιτικής και έχω πάντα θόρυβο για να έχω ηρεμία, αλλά αν πρέπει να το σηκώσω, το σηκώνω. Χτυπάει. Ειδικά τώρα στο Υπουργείο Υγείας, χτυπάει στα μάτια. Το Υπουργείο Υγείας είναι πολύ απαιτητικό Υπουργείο. Δηλαδή έχει φόκους 24 ώρες το 24ωρο. Είναι υποστηρικτική η ευγενία. Η ευγενία, θα σου πω την αλήθεια. Και την πολιτική δεν είναι το αγαπημένο της πεδίο. Και αν αποφάζα να εγκαταλείψω την πολιτική, θα χαιρόταν πολύ. Ναι, γιατί είναι κανονικός άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ υποστηρικτική. Είναι μια καταπληκτική μητέρα. Εγώ την ευγενία τη θαυμάζω. Την ερωτεύτηκα όταν την πρωτογνώρισα, ήταν πάρα πολύ όμορφη. Σήμερα όμως πραγματικά τη θαυμάζω. Ευγενική υπενθύμηση και παραμένει. Ναι, ναι, προφανώς παραμένει πάρα πολύ. Αλλά τώρα πέραν αυτού θαυμάζω και το πώς κυβερνά το σπίτι, αλλά κυρίως το πώς έχει καταφέρει να μετουσιώσει την ελληνική αγωγή, αυτό που έχει φτιάξει σήμερα, που για μένα είναι μεγάλη επιτυχία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό και θα μιλήσουμε αναλυτικά όταν θα έρθω σε αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα η ευγενία. Σας έχω πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες εκπλήξεις στη συνέχεια της εκπομπής, με ανθρώπους που μιλούν για σας και υπογραμμίζουν και τα θετικά και τα αρνητικά του καθενός από εσάς, αλλά έχω και πολλά ερωτήματα και ζωηρά ερωτήματα για τη συνέχεια. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Yeah.
μανθάνομεν την ελληνική γλώτα εμείς και τα παιδεία. Πώς είστε, καλησπέρα σας. Χαίρετε της εσπέρας, φίλτατη και φίλτατες. Το λακωνίζει στη φιλοσοφία, έλεγαν οι αρχαίοι, και ξέρετε, πολλές φορές ανεβάζω εδώ στο Instagram ιστοριούλες με γνωστά ή λιγότερο γνωστά αποφθέγματα, γιατί κρύβουν μια σοφία μέσα τους αυτές οι μικρές φράσεις. Εγώ γάρ πολλάκις σφάλομαι. Σύγνοτε μη. Ευγενία, την τηλεόραση την εγκατέλειψες λόγω της σχέσης σου με τον Άδωνη Γεωργιάδη και της ανάμιξής του στην πολιτική. Όχι, όχι. Για μένα η τηλεόραση ήταν ένα διάλειμμα στη ζωή μου, ένα αναγκαίο διάλειμμα όμως, γιατί περνούσα μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη τότε. Και όταν ήρθε η πρόταση από τον Αντένα να εργαστώ για ένα διάστημα εδώ, την αποδέχτηκα με ανακούφιση, δεν σας κρύβω. Και η τηλεοπτική μου σταδιοδρομία... Στον ενικό, παρακαλώ, σωστά, κυρία Μανολίδου. Σύγνωτε μη. Η βασική μου ενασχόληση με την τηλεόραση διήρκεσε 3 χρόνια. Οπότε ήταν για εμένα, μάλιστα και στον Άδωνη δεν ξέρω αν έκανε και τόσο πολύ καλό που ήμουν στην τηλεόραση, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν κάτι το οποίο ήθελα... Νομίζω δεν έκανε ούτε καλό ούτε κακό. Ήταν στην αρχή τότε, δεν ήταν τώρα όπως έχει εξελιχθεί. Μία τριετία, πολύ έντονη, από την οποία και εγώ έμαθα πολλά πράγματα. Και γιατί, τελείωσε ένα γιατί διάστημα. Αποφάσισες να φύγεις? Θεώρησες ότι, ότι σε ευθύρει? Είχε ημερομηνία λήξης όλο αυτό από την αρχή. Εγώ είχα διάφορα θέματα οικογενειακά, έπρεπε να ανταπεξέλθω. Δεν ήθελα ο Άδωνης να χειρίζεται τα δικά μου προβλήματα. Μου έτυχε αυτή η ευκαιρία, ως ευκαιρία την είδα, ευκαιρία ήτανε. Έμαθα πολλά πράγματα, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να κάνω σε όλη μου τη ζωή. Δεν ήταν αυτό το όνειρό μου. Δεν σκεφτόμουν πώς θα βγω στην τηλεόραση. Προέκυψε, το έκανα. Αν ερχόταν τώρα μια καλή πρόταση. Εξαρτάται πώς την εννοείται την καλή πρόταση. Ναι, είναι κάτι που θα το σκεφτώσουν. Θα το σκεφτόμουν εάν είχε να κάνει με την δραστηριότητά μου, αυτή που έχω τώρα, την δραστηριότητά μου την τωρινή. Δεν θα ήταν κάτι εντελώς... Στην ελληνική αγωγή. Την δραστηριότητα με τη γλώσσα και με τον πολιτισμό εν γέννη. Και δεν σου κρύβω ότι όταν μου είχε πρωτογίνει η πρόταση να αναλάβω κάποια εκπομπή στον Αντένα, περισσότερο προς τη μουσική έτεινε. Και μετά άλλαξε στην πορεία. Την μουσική την έχεις εγκαταλείψει? Δεν την έχω εγκαταλείψει. Γράφεις μουσική ακόμα? Έχεις γράψει πολύ ωραία πράγματα στο παρελθόν. Γράφεις ακόμη ή όχι? Εγώ έγραφα συμφωνική μουσική. Ναι. Εμένα οι σπουδές μου είναι γύρω από τη συμφωνική μουσική. Συμφωνική μουσική να γράψω τώρα δεν μπορώ, γιατί ασχολούμαι με πολλά άλλα πράγματα και ο χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Και όταν γράφεις μουσική, πρέπει για πάρα πολλές ώρες να είσαι κλεισμένος σε ένα δωμάτιο και να γράφεις. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Χρησιμοποιώ τις μουσικές μου γνώσεις για άλλα πράγματα, αλλά όχι για τις συμφωνικές ορχήστρες. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχω εγκαταλείψει τη μουσική, αλλά ότι έχει γίνει μία παύση, έχει γίνει. Ναι. Και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αργότερα. Γιατί και εμένα τη ζωή μου, αν μου την περιέγραφε κάποιος τώρα, πριν από 10 χρόνια, θα έλεγα δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Σημαίνει ότι και αυτή η πόρτα είναι ανοιχτή της επιστροφής με ενεργό τρόπο στη μουσική, όπως ήσουν παλιότερα. Στο εξωτερικό ακόμα μου ζητάνε να κάνω συναυλίες. Υπάρχουν συζητήσεις για συνεργασίες. Απλά δεν μπορώ να αφήσω αυτό που έχω ξεκινήσει τώρα με την ελληνική αγωγή. Είναι αδύνατον. Και δεν θέλω να το αφήσω στη μέση. Θεωρώ ότι και αυτό έχει μία πορεία η οποία κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί. Έπειτα με χρειάζονται πολύ τα παιδιά, με χρειάζεται πολύ ο Άδωνης. Και θα ήταν πολύ εγωιστικό εκ μέρους μου να τα αφήσω όλα για να πάω στο εξωτερικό. Γιατί μόνο εκεί μπορώ να δουλέψω ως μουσικός. Γιατί οι ορχήστρες, όπως γνωρίζεις, είναι κρατικές. Και εγώ τη χρειάζομαι την ορχήστρα για να μπορέσω να εργαστώ. Εννοείς ότι επειδή ο Άδωνης είναι υπουργός, δεν είναι θα δούλευες εδώ σε κρατική ορχήστρα? Είναι δύσκολο. Κοίταξε να έρθει, είναι αλήθεια. Δύσκολο. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να εργαστεί η Ευγενία. Γιατί? Εάν είμαστε στην κυβέρνηση, η κατηγορία μέσα θα είναι ο Γεωργιάδης έβαλε την γυναίκα του στην κρατική ορχήστρα. Εάν είμαστε στην αντιπολίτευση, επειδή εμένα γενικώ με μισούν κιόλα, το τελευταίο που θα σκεφτώ είναι εκεί η κυβέρνηση να αποφύγει τη σύζυγό μου. Άρα υπό την έννοια αυτή δεν μπορεί ποτέ να εργαστεί. Έχω καλέσει οι ορχήστρες, έχω μιλήσει με του καλλιτεχνικού διευθυντέ κατά καιρού ή με του μαέστρου, του μονίμου αρχιμουσικού. Αλλά πάντα κάτι χαλάει. Κάποιο έχει κάποια αντίρρηση λόγω τη πολιτική ιδιότητα του σύζυγου. Την έχω φέρει γενικά σε δύσκολη θέση. Θα σας πω μια σκηνή. Ήμουν έτοιμος αυτό να ρωτήσω. Πολύ επώδυνη. Αν αισθάνεσαι, Υπουργέ,
ότι την έχεις ζωρίσει. Κοιτάξτε, την ίδια. Θα σας πω μια σκηνή που νομίζω έχει αξία να, έτσι, να καλά τι τραβάει η γυναίκα ενός πολιτικού. Η Βιεννία δεν ασχολείται με την πολιτική. Δεν της αρέσει πολύ. Έχει πολιτικές απόψεις ως πολίτης, αλλά γενικά με την πολιτική ασχολείται μόνο όταν θέλει να βοηθήσει εμένα. Είναι πάρα πολύ κανείς στην διοργάνωση. Σε εκστρατεία μου, δηλαδή την εκστρατεία μου, όλα τα καλά κομμάτια των εκδηλώσεων μου τα οργανώνουν πάντα Ευγενία. Γιατί είναι καταπληκτική σε αυτό. Λοιπόν, ετοίμαζε μία συναυλία τότε στο Μπάντινγκτον με μουσικούς από την ορχήστρα της ΕΡΤ. Και κάνανε την πρόβα τους. Με έχει καλέσει τότε στο Μέγα Μαξίμου Επιχόντος ο Αντώνης Σαμαράς, βουλευτής εγώ ακόμα την ΕΡΤ, δεν είχα γίνει υπουργός Υγείας, να μας ενημερώσει για ένα πολύ επίγον θέμα. Έχω πάει εκεί με τον Μάκη τον Βορύδη κτλ. Και έρχεται ο υπουργός επικρατείας, τον Δημήτρη Σταμάτη και ο Σίμος και Δίκογλου, να μας ανακοινώνουν ότι σε 2 ώρες κλείνει η ΕΡΤ. Και ότι πρέπει να βγούμε στα κανάλια και να εξηγήσουμε ποιες είναι οι κυβερνητικές θέσεις, γιατί ελήφθη η απόφαση. Θυμάστε πόσο μεγάλη ένταση είχε εκείνη η περίοδος. Την όπου μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και μου εξηγούν τι έχει συμβεί και ότι θα κλείσει η ΕΡΤ. Όπου αυτό το έχει βγάλει πρώτη η Real News. Δεν το έχω παράδει. Και βγαίνουν πρώτο θέμα ότι θα κλείσει η ΕΡΤ και βγαίνουν όλοι και με βρίζουν ότι είμαι ψεύτης. Βγαίνουν και με βρίζουν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι δεν εγνώριζαν, το γνώριζε μια μικρή ομάδα. Γνώριζε μια πολύ μικρή ομάδα. Ακριβώς. Την ώρα που είμαι μέσα εκεί και έχω την ενέργεια, βλέπω με παίρνει η Ευγενία. Με παίρνει μία, με παίρνει δύο, με παίρνει τρεις. Το σηκώνω, βγαίνω λίγο έξω, λέω τι έγινε. Μόνο μου λέει, είναι εδώ με τη μουσική σου ΕΡΤ. Και είπε μια παραφιλολογική, τι κλείνει την ΕΡΤ. Καθησύχασε, σε παρακαλώ, σε την πρόβα. Ανησυχούν. Τη λέω, πήρε λίγο μακριά, τη λέω, παρακαλώ πολύ. Μάλλον μάζα και φύγε, δεν σε βλέπω καλά σε λίγη ώρα, τη λέω. Φοβερό. Και πραγματικά. Αυτό είναι φοβερό. Χρεώθηκε η Ευγενία. Που δεν έχει καμία σχέση με την γυναίκα. Μα δεν έχει απολύτω καμία σχέση. Χρεώθηκε η Ευγενία τα πολιτικά γεγονότα εκείνων των ημερών. Θέλω να πω, λέτε, ότι το να είσαι σύζυγος ενός πολιτικού και διεμού που είμαι και λίγο φασαρίος. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Έχετε περάσει δύσκολες στιγμές και θα έρθω σε αυτές για να μου πείτε πώς τις αντιμετωπίσατε. Θέλω πριν να ακούσουμε μία παιδική φίλη του Άδωνη. Μιλώ για την αρετή Ντάρμα, η οποία μας λέει ότι μεγαλώσατε μαζί, η σχέση σας είναι πολύ δυνατή φιλική σχέση, ενώ μας λέει επίσης ότι για την Ευγενία, από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισε, κατάλαβα, λέει, ότι αυτή είναι το ιδανικό τέρι για τον Άδωνη. Πάμε να την ακούσουμε. Ο Άδωνης για μένα είναι τα δεδομένα μου. Ο Άδωνης για μένα είναι ο μη βιολογικός αδελφός μου. Ο άνθρωπος με τον οποίο έχω περάσει σχεδόν όλη μου τη ζωή. Ξεκινάγαμε με ένα τεράστιο τραπέζι και οι Κυριακές μας καταλήγανε σε γλέδια με ένα απλό πικάπ ή με ένα απλό κασετόφωνο που οι γονείς χορεύανε μέχρι το απόγευμα. Όταν με ρωτάνε πώς ήταν ο Άδωνης μικρός και αν μοιάζει με τον Άδωνη του τώρα, θα σας πω ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η σκέψη του είχε μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος, από πολύ μικρός. Έμπαινε σε συζητήσεις των μεγάλων με πολύ συγκεκριμένη λογική. Φαινόταν ότι είχε αστέρι. Φαινόταν. Σας λέω, έμπαινε και γέμιζε το δωμάτιο. Είναι το ίδιο πληθωρικός, πλακατζής, είναι η ψυχή της παρέας, έχει τρομερή διάβγεια το μυαλό του, όσο κουρασμένος κι αν είναι, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει στις 5 το πρωί κάθε μέρα και κοιμάται στις 12 το βράδυ. Πώς θυμάται όλα τα ονόματα των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφεται? Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Είναι ένας πολύ καλός πατέρας, υπήρξε ένας πολύ καλός γιος, οι γονείς του ήταν δύο υπέροχοι άνθρωποι, Είναι ένας πολύ καλός αδελφός. Είναι ένας στοργικός σύντροφος. Την πρώτη μέρα που γνώρισα την Ευγενία, κατάλαβα ότι αυτή η γυναίκα είναι το ιδανικό τέρι. Κάνουν πολύ πλάκα μεταξύ τους. Είναι φίλοι. Η Ευγενία είναι ένας άνθρωπος με ένα εξαιρετικά ισχυρό ταπεραμέντο. Είναι μια καταπληκτική μάνα. Είναι κάτι το οποίο της το δίνω. Έκανε ένα βήμα πίσω για να μπορέσει να κρατήσει την οικογένειά τους ενωμένη. 4 παιδιά, ένα νοικοκυριό, μια καθημερινότητα, ένας άντρας ο οποίος είναι στο σπίτι, δεν είναι στο σπίτι, κάποιος πρέπει να κρατάει τα χαλινάρια του σπιτιού. Θα τη δείτε πάντα με ένα λάπτοπ στα πόδια, να δουλεύει non-stop. Δεν άφησε να πεθάνει η ελληνική αγωγή, την ανέλαβε και την έχει φτάσει σε ένα εξαιρετικό σημείο. Η Ευγενία καταρχάς σηκώνεται νωρίς, πολύ νωρίς, για να μπορέσει να είναι μαζί το πρωί με τον Άδωνη, για να μπορέσουν λίγο να μιλήσουν. Μία μέρα
που δεν θα νιστάζεις. Ξέρεις εσύ ποιος από τους δύο. Θέλω πολύ να κανονίσουμε να πάμε να χορέψουμε και να περάσουμε πολύ καλά. Σας αγαπάω πάρα πολύ και τους δύο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Εσύ είσαι υπουργέ αυτός που νιστάζει, διότι είσαι από τις 5 μέχρι τις 12. Δεν ξέρω, γιατί προσπαθώ να ψήσω την Ευγένεια να πάμε ένα βράδυ στο ρέμα που θέλω και δεν έχω ψήσει ακόμα. Τώρα, έχετε περάσει κάποιες στιγμές πολύ δύσκολες, πολύ άγριες. Σκεφτόμουν πριν ξεκινήσει η εκπομπή και ενώ ετοίμαζα τα ερωτήματά μου, αυτό που περάσατε κάποια στιγμή με κάποιον από την Χρυσή Αυγή που έκανε μια ανάρτηση σε ένα blog ότι υπήρξε ένα περιστατικό βίας με τον Άδωνη να χειροδικεί σε βάρος της Ευγενίας. Και θυμάμαι ότι βγήκε τότε να σας υπερασπιστεί, διότι το πήραν αυτό τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ξεκίνησε από τη Χρυσή Αυγή, και πλημμύρισε το διαδίκτυο. Θυμάμαι μέχρι και εγώ σε πήρα τηλέφωνο εκείνο το βράδυ, Υπουργέ, να ρωτήσω τι είναι αυτά, τι γίνεται. Ξέρεις, τα πραγματικά. Και θυμάμαι επίσης, πες μου αν κάνω λάθος, ότι βγήκε και σε υπερασπίστηκε παρά τις κόντρες μαζί σου ο Βαξεβάνης, ο Κώστας Βαξεβάνης. Είναι αλήθεια, του το δίνω αυτό. Ο Βαξεβάνης εκεί είπε αυτά είναι ανοησίες. Λοιπόν, τα πραγματικά περιστατικά, γιατί καμιά φορά στην Ελλάδα είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Είμαστε με την Ευγενία σε ένα τραπέζι στην Κηφισιά. Και εμάς στο τραπέζι είναι μαζί μας και ο Αμερικάνος πρέσβης, είναι πολύ φίλος μας, ο Γιώργος Τσούνης. Εμένα φίλο μου πριν γίνει πρέσβης. Λοιπόν, μου στέλνει το γραφείο τύπου μου το δημοσίευμα του πρώτου αυτού blog που είναι ένα ακροδεξιό πολύ έτσι, ρηπάρο blog, που έγραφε ότι δεν έδινε την Ευγενία. Μου είπαν, τι θέλει να κάνουμε αυτό. Λέω, ideas, λέω, ποιο ασχοληθεί με τι χαζομάρε. Λέω, μην ασχολείστε. Και πραγματικά δεν έδωσα στο λόγο μου καμία σημασία. Σε 24 ώρες δεν ασχολείται στην Ελλάδα κανένα με τίποτα άλλο παρά μόνο με αυτό. Αφού αναγκάστηκα να μιλήσω Ευγενία. Η ιδέα ότι εγώ δάρνω, α πούμε, γυναίκε δεν μπορεί να κάνει ένα κωμική. Okay. Αλλά το πώ μεταδόθηκε, το πώ άνθρωποι το πιστέψανε. Το πώς θυμάσαι τι έγινε. Μα γενικώς εγώ δεν απαντώ. Δεν απαντώ. Τα αφήνω, περνάνε. Λένε, δεν απαντώ. Και με πήρε ο Άδωνης τηλέφωνο, μου λέει πρέπει να πεις κάτι. Νομίζουν ότι σε δέρνω. Και εντάξει, δεν είναι, είναι γελία όλα αυτά. Και μάλιστα αναρωτιέμαι, υπάρχουν τόσα θέματα σοβαρά στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πιο άγριο που μου έχει συμβεί. Γιατί ξέρεις, γιατί τον πιο άγριο. Γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ακόμα στα αλήθεια πιστεύω ότι θα κάνω κάτι τέτοιο. Δηλαδή μπορεί να έχω πολλά ελαττώματα, αλλά δεν δέρνω γενικώς. Η υπόθεση με την Νοβάρτης. Και το ρωτώ γιατί είχαμε πριν από λίγες μέρες και την δήλωση παραδοχή από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ότι εκεί σας τσουβάλιασε αδίκως. Αυτή η υπόθεση επιβάρυνε την οικογενειακή σας ηρεμία. Ας πει πρώτα ευγενία. Και σε ποιο βαθμό. Φαντάζομαι ότι αυτή ήταν επίσης μια άγρια ιστορία. Αυτή ήταν πιο άγρια. Πιο άγρια. Το άλλο ήταν γελίο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος, ας πούμε, να ασχοληθούμε. Αλλά αυτό ήταν πραγματικά άγριο, ήταν άδικο και θα μπορούσε να μας κάνει πάρα πολύ κακό πραγματικά μέσα από το ψέμα. Κάτι εντελώς κατασκευασμένο, εντελώς ψευδές, κράτησε πάρα πολύ καιρό και θα μπορούσε να έχει κάνει στην οικογένειά μας κακό, όχι μόνο σε εμάς τους δύο, και αλλά μπήκανε και τα παιδιά στη μέση, άρχισαν να ανοίγουν λογαριασμούς χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Τι να βρούνε, τέλος πάντων. Αυτό ήταν πολύ άγριο και πολύ άδικο. Και δεν ξέρω εάν, δηλαδή... Η Ευγενία τόσο είχε σοκαριστεί που δεν ήθελε με τίποτα να γίνω πάλι υπουργός υγείας. Ποτέ, ναι, ναι. Δηλαδή, για να δεχθώ αυτή την πολύ τιμητική πράξη του πρωθυπουργού, αυτή τη φορά χρειάστηκε να τη βγάλω έξω και να κάνω αρκετό μασάζ. Για να τη πω ότι ο πρωθυπουργός θέλει να κάνω πάλι αυτή τη δουλειά. Και δεν ήθελε, γιατί δεν μπορούσε να ξαναθυμηθεί όλο αυτό το πράγμα που περάσαμε. Το οποίο, Νίκο μου, θα σου πω κάτι έτσι, πολύ ανθρώπινο. Εγώ όταν που το γράφανε για την Νοβάρτης, γελούσα. Η θητεία μου η προηγούμενη, το 2014, αν πάρε τα στοιχεία της Ελστάτ, είναι η χρονιά που η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη σε όλη την ιστορία. Έχω πετύχει το χαμηλότερο ρεκόρ κατανάλωση φαρμάκων όλων των εποχών. Και τώρα, μια αποστολή που μου είχε ανατεθεί να μειωθεί η κατανάλωση φαρμάκων.
στη θητεία του Υπουργού του Οποίου. Η φαρμακευτική δαπάνη έπεσε στο χαμηλότερο σημείο των εποχών. Και είναι η μοναδική χρονιά που η Νοβάρτ στην Ελλάδα είχε ζημιές. Δεν είχε κέρδη πριν, πάω εγώ, κέρδη αφού έφυγα εγώ. Είχε ζημιές μόνο στη δική μου χρονιά. Το ότι ξαφνικά μας κατηγορούσαν ότι είχα πάει σπίτι με βαλίτσα 2 εκατομμύρια και έκανα τα χατήρια του κυρίου Φρουζή ήταν αδιανόητο. Και το πιο αδιανόητο ήταν ότι έπρεπε να απαντώ στο γιο μου. Ο γιος μου Περσέας ήταν αρκετά μεγάλος για να καταλαβαίνει τι ήταν. Τι λέγανε για τον πατέρα του, να απαντάω ο γιος μου στους μαθητές του, οι οποίοι και εκείνοι εγώ στα κανάλια το τι λεγότανε. Όταν η εισαγγελέας έκανε έρευνα στην εταιρεία μου, έφτασε να ρωτήσει έναν από τους πελάτες μου γιατί αγοράζανε βιβλία από τις εκδόσεις Γεωργιάδη, αυτά τα λεγόμενα διευκρίνηθα που μου λένε τα πιο διευκρινισμένα στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν μου ασκήσαν δίωξη, δεν βρήκαν τίποτα εναντίον μου. Και γενικά όλη μας ζωή βρέθηκε σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Αυτή είναι η αλήθεια. Το mea culpa του Τσίπρα το δέχεσαι? Όχι, δεν το δέχομαι. Είστε too little, too late. Πολύ λίγο και πολύ αργά. Και δεν ήταν και γενναίο, ήταν και αυτό τσουρούτικο, όπως όλα όσα έκανε ο Τσίπρα. Είχε αποφασίσει να το πει, αλλά δεν το είπε γενναία. Το είπε πάλι μισό. Ξέρετε τι σημαίνει, είναι κάτι που κάποιος δεν το καταλαβαίνει εύκολα στην Ελλάδα. Αν σε κατηγορήσουν για κάτι, είσαι πρωτοσέλιδο για πάρα πολύ καιρό. Αν τελικά αθωωθείς, αυτό περνάει. Ελάχιστε το μαθαίνω. Περνάει ντούκου. Τώρα, θα πάμε σε άλλη μια δυνατή φιλία, πάλι από την πλευρά του Άδωνη. Θα έρθουμε και σε σένα, Ευγενία Μανολίδου, σε λίγο. Θα πάμε να καλησπερίσουμε έναν υπουργό με τον οποίο συνδέεται με δυνατή φιλία. Μιλώ για τον Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Κύριε Παπαθανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλησπέρα στους αγαπημένους μου φίλους, την Ευγενία και τον Άδωνη. Τώρα, ειλικρινά, θέλω πριν... Πολύ χαίρομαι, ήμασταν νωρίτερα μαζί, βέβαια. Υπουργέ μου, θέλω... Εδώ μιλάμε στον Ενικό, παρακαλώ. Δεν ισχύει το πολιτικό πρωτόκολλο. Θέλω πριν τοποθετηθείς για το ζευγάρι αυτό, για τον καθένα ξεχωριστά, να σου πω ότι δεν έχω ξαναδεί ποτέ και είμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ 40 χρόνια, από το 1984, έναν υπουργό να τρέχει στις εκλογές όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τον εσωκομματικό του ανταγωνιστή. Δεν θέλω να πω τη λέξη αντίπαλο, ανταγωνιστή. Το είδα αυτό να συμβαίνει στη δική σας σχέση και πρέπει να πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Κοιτάξτε, ο Άδωνης είναι διαφορετικός. Δεν βλέπει ανταγωνιστές, αλλά πέρα από αυτό είναι ένας φίλος ο οποίος δίνεται στη φιλία. Από τη στιγμή που ο Άδωνης είναι φίλος σου, θα πέσει στη φωτιά για σένα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Άδωνη, του ανθρώπου, του φίλου του. Τώρα, ως προς το κομμάτι της πολιτικής, νομίζω ότι το να βρίσκεσαι 4 χρόνια μαζί με τον Άδωνη, μαθαίνεις πολλά πράγματα, αλλά κυρίως αυτό που καταλαβαίνεις είναι ότι ναι, στην πολιτική μπορεί να υπάρχουν φίλοι που στηρίζει ο ένας τον άλλον, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε εδώ στο Υπουργείο, στο πρώην Υπουργείο βέβαια, με τις προηγούμενες θέσεις. Υπουργέ, είναι αποτελεσματικός, ο Άδωνης στα υπουργικά πόστα που αναλαμβάνει? Πώς τον έχεις ζυγίσει μέχρι τώρα? Ο Άδωνης δουλεύει με πάθος. Σε σημείο που υπήρξε στιγμή που εγώ φοβήθηκα για την υγεία του και εκεί είναι, μπορεί να σας το πει, χρειάστηκε να μπούμε μέσα στο γραφείο, να γυρίσουμε στο γραφείο από το πάθος και προσπαθώντας να λύσει ένα πρόβλημα, είχε κάποιο ιατρικό ζήτημα. Έφτασα στα πρόθετα του εγκεφαλικού. Χρειάστηκε να πάρουμε τηλέφωνο έναν γιατρό. Ναι, έβλεπε αστράκια. Προφανώς η πίεση έφτασε σε τέτοιο σημείο, γιατί πραγματικά ήταν τότε με την υπόθεση των ναυπηγείων Ελευσίνας, που δεν υπέγραφε κάποιος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, και αποδείχτηκε ότι η επιτυχία των ναυπηγείων Ελευσίνας κράτησε θέσεις εργασίας, παθιάστηκε τόσο πολύ, βγήκε εκτός αυτού και κινδύνευσε και η ζωή του, θα έλεγα, γιατί έτσι δουλεύει, δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικά δούλεψε με πάθος. Η Ευγενία, Υπουργέ. Κοιτάξτε, λένε ότι πίσω από κάθε άντρα είναι μια γυναίκα ή πίσω από κάποια γυναίκα είναι ένας άντρας. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα ζευγάρι που προχωράνε μαζί και ο ένας και ο άλλος, αλληλοστηρίζονται. Είναι μια καταπληκτική κυρία, φίλη. Θέλω να σας πω τις εμπειρίες μου που είχα όταν κάναμε μαζί διακοπές. Βέβαια, ξέρετε, ο Άδωνης είναι λίγο πιο αθλητικός από μένα.
Αν σταθώ βέβαια στο τένις, είναι Τσιτσιπάς μπροστά σε μένα. Αλλά τώρα κάποιοι φίλοι του λένε και αντίθετα πράγματα, ότι δεν είναι και τόσο καλός και τα λοιπά. Όχι, είναι καλός. Αλλά, είναι καλός. Το Τσιτσιπάς λοιπόν, είναι λίγο υπερβολικό για όλους μας, αλλά είναι καλός. Μπροστά σε μένα είπα. Ναι, μπροστά σε μένα. Ναι. Τώρα, η Ευγενία είναι μια κυρία η οποία πραγματικά παθιάζεται και αυτή με τη δουλειά της και όταν σου μιλά για τη δουλειά που κάνει για την ελληνική αγωγή και για αυτά τα οποία θέλει να προσφέρει, κατ' ουσίαν μεταφέρεται κάπου διαφορετικά. Αλλά και ως φίλη είναι μια γυναίκα η οποία στέκεται και κατά τη διάρκεια την προεκλογική ήταν συνεχώς στο πλευρό του Άδωνη, αλλά θέλω και εγώ προσωπικά να την ευχαριστήσω, γιατί με βοήθησε, καλά ο Άδωνης... Με πολύ αγάπη το έκανα, πολύ αγάπη. Πάντα. Και με αλλά πολύ ταυτοσμό. Η Ευγενία όμως επίσης μου στάθηκε και την ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και η Λουκία, γιατί είναι πραγματικά μια καλή φίλη. Να πω τώρα την πιο αστεία ιστορία. Εξαιρετική ναι. Συζήτηση. Λοιπόν, με τον Νίκο τον Παθανάση πραγματικά του έχω μεγάλη αγάπη. Περάσαμε τέσσερα φανταστικά χρόνια στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Κάναμε πολλά πράγματα. Το ελληνικό όλο φτιάξαμε μαζί. Τα ναυπηγεία τα κάναμε μαζί. Κάναμε τον COVID μαζί. Η πανδημία ήταν το δυσκολότερο πράγμα από όλα. Μην όρθιες επιχειρήσεις τον COVID. Το κάναμε μαζί. Το οικονομικό κομμάτι. Μας κατηγορούσαν να λέει ότι δουλεύαμε στα μάτια. Λοιπόν, είχαμε γίνει πάρα πολύ κολλητοί. Έχουμε πάει λοιπόν διακοπές και είμαστε ένα βράδυ στο τραπέζι. Εγώ, η Ευγενία, ο Νίκος και η Λουκία. Η Λουκία είναι σύζυγος του Νίκου, μια καταπληκτική γυναίκα, φανταστική. Λοιπόν, και κάποια στιγμή λέω εγώ προς την Ευγενία, έλα αγάπη μου, και απαντάει ο Νίκος. Οπότε λέει, Ευγενία, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Με τον Νίκο, πραγματικά, σας το λέω ειλικρινά, τη βραδιά των εκλογών, δεν είναι υπερβολικό να σου πω, είχα περισσότερο άγχος το πώς θα πάει ο Νίκος παρά εγώ. Ήθελα να εκλεγεί. Ήμουνα βέβαιος ότι θα είναι ένας καταπληκτικός βουλευτής όπως και είναι. Δουλεύει ομαδικά, στηρίζει όλο το team που βρίσκεται δίπλα του, είναι πολύ αποτελεσματικός και πολύ εργατικός. Είναι ακούραστος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνεται στη δουλειά του και γι' αυτό και έχει πετύχει στις θέσεις που έχει βρεθεί. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Υπουργέ, ευχαριστούμε κύριε Παπαθανάση. Είστε καλά. Τώρα, πείτε μου κάτι, προερχόσασταν όταν γνωριστήκατε και οι δύο από έναν πρώτο γάμο. Και είναι κάτι που το γνωρίζω γιατί το έχω ζήσει και εγώ. Πώς ήταν αυτός ο δεύτερος γάμος? Θέλω να πω... Πιο επιτυχημένος από πρώτη... τον πρώτο. Αυτό είναι σίγουρο γιατί διαρκεί. Όμως τι εννοώ? Όταν δύο άνθρωποι προέρχονται από μια προηγούμενη σχέση, από ένα προηγούμενο γάμο, κουβαλάνε μαζί τους αποσκευές. Οι αποσκευές αφορούν προηγούμενες εμπειρίες, αφορούν πίκρες, στενοχώριες, χαρές, αλλά υπάρχουν επίσης και παιδιά που ήρθανε από μια προηγούμενη. Πώς έδεσε όλο λοιπόν, αυτό εγώ το πράγμα? Εγώ είχα την εξαιρετική τύχη. Πώς γνωριστήκατε καταρχήν? Η Ευγενή ήρθε μαθήτριά μου στην ελληνική αγωγή, στο μάθημα ιστορίας που έκανα. Και παράλληλα είχε έρθει για να της εκδώσω ένα δίσκο με μουσική... Και ήθελα να μάθω αρχαία ελληνικά, από τότε. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπω, σου έμαθε νέα ελληνικά. Έμαθε και άλλα πράγματα, για να καταλήξεις. Λοιπόν, πήγες για ιστορία και σου προέκυψε η ιστορία. Αυτό είναι αλήθεια. Η αλήθεια όμως είναι ότι εγώ είχα μια πρώτη σύζυγο καταπληκτική κοπελά. Ήμασταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Δεν μαλώσαμε ποτέ. Χωρίσαμε αγαπημένοι. Έμεινε το δεξί μου χέρι στις εκδόσεις Γεωργιάδη για 10 χρόνια αφότου είχαμε χωρίσει. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Καθόλου. Έφυγε από τις εκδόσεις όταν παντρεύτηκε το σύζυγό του, να το έχουν κάνει σήμερα δύο υπέροχα παιδιά. Λοιπόν, και η Μαρία, η πρώτη μου σύζυγος, είχε βοηθήσει πολύ και την Ευγενία. Λέει τα συντήτη τη Ευγενία, αλλά τα έφτιαχνε η Μαρία, η πρώτη μου σύζυγος. Ήταν πάρα πολύ εξαιρετικές σχέσεις. Δεν είχα βγει τραυματισμένος, απλώς είχε κλείσει ένας προηγούμενος κύκλος. Η Ευγενία είχε πιο δύσκολο διαζύγιο. Είχε ένα δύσκολο διαζύγιο, το οποίο την ταλαιπώρησε για αρκετά χρόνια. Τα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτά. Όταν τελικώς επήλθε συμβασμός με τον πρώην σύζυγό της, τον Θόδωρο, και έγινε το νομικό κείμενο του συμβιβασμού, στο ακροτελεύθερο άρθρο γράψαν και οι δύο, εάν υπάρχει κάποια διαφωνία που δεν προβλέπει το παρόν, θα αποφασίσει ο κ. Γεωργιάδης.
Δηλαδή... Δέχθηκε ο πρώην σύζυγος ότι θα αποφασίσει. Στο τέλος αποφασίζει ο κύριος, αν δεν προβλέπει το καταστατικό αυτό, ό,τι δεν προβλέπουμε θα αποφασίσει ο Άδωνης. Λοιπόν, είχαμε τελικά καλές σχέσεις και όλα πήγαν καλά. Ταλαιπωρηθήκαν για κάποια με χρόνια. Με τα παιδιά. Πολύ ταλαιπωρηθήκαμε με τα παιδιά. Α, εντάξει. Τα παιδιά, κοίταξε, εγώ τα γνώρισα πολύ μικρά. Η Θεοδόρα ήταν 4 και ο Αλέξανδρος ήταν 6. Α, ήταν μωρά. Ήταν πολύ μικρά. Ήταν παιδιά μικρά. Που τα μεγάλωσα εγώ. Και δεν τα ξεχωρίζω από τον Περιστέρη τον Αλκείο καθόλου. Τα λατρεύω τα παιδιά. Τα 4 παιδιά έχουν δέσει μεταξύ τους. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μπορεί να το φανταστεί αυτό. Αν με ρωτήσει ποια θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην κοινή μας ζωή, την Ευγενία, είναι το πόσο αγαπημένα είναι τα αδέλφια των Άξιων. Mm. Ο μεγάλος μας γιος ο Αλέξανδρος, ο γιος του Θόδωρου και της Ευγενίας, που τον θεωρώ και εγώ δικό μου γιο, αναμφίβολα, που είναι στη φωτογραφία ο Ακρανός, ένας άγγελος, μια αγγελική ψυχή, έχει κάτσει Νίκο και έχει διαβάσει το κρεβάτι 8 βιβλία Harry Potter από την πρώτη με την τελευταία σελίδα με αγκαλιά τον Αλκαίο. Επειδή ο Αλκαίος δεν μπορούσε να διαβάσει και ήθελε να διαβάσει το Harry Potter. Και τα διάβασε όλα αγκαλιά ο μεγάλος αδερφός. Είναι εκπληκτική σκηνή. Ναι. Εκπληκτική σκηνή. Λοιπόν, είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε τώρα μια διάσημη Ελληνίδα σχεδιάστρια και φίλη σας. Σχεδίασε τον ηφικό της Ευγενίας στο γάμο σας. Μιλώ για την Όλγα Καραβερβέρη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε. Κάθε φορά που συναντιόμασταν είτε στο σπίτι είτε στο ατελιέ, ζούσα τη μαγική στιγμή με ένα βλέμμα που έδειχνε την αγάπη μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων και το πόσο ήθελαν να είναι μαζί. Είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα. Όλα τα πράγματα τα αντιμετωπίζει με μια ισορροπία. Ο Άδωνης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε κερδίζει γενικά όταν τον συναντάς και τον μιλάς. Φαντάζομαι πόσο μάλλον η Ευγενία που τον ερωτεύτηκε και είχε πάρα πολλά πράγματα να δει σε μια τέτοια προσωπικότητα, ώστε να τον ερωτευτεί ακαριέα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα γυναικεία θέματα που αφορούσαν τον ηθικό και τις προετοιμάσεις του γάμου, παρατηρούσε και άκουγε και έλεγε ότι ήθελε Ευγενία. Μου έλεγε ότι θέλει Ευγενία, έτσι ακριβώς θα το κάνω. Στο γάμο είχαμε 4.000 κόσμο. Ήταν απίστευτη η αποδοχή και η θέληση του κόσμου να έρθει και να παρακολουθήσει το γάμο της Ευγενίας Μανολίδου και του Άδωνη Γεωργιάδη. Έχω ζήσει την Ευγενία και τον Άδωνη στη γέννηση των παιδιών τους, στις βαφτίσεις των παιδιών τους, σε πολλές στιγμές πιο ιδιωτικές. Υπάρχει μια απίστευτη ευγένεια, ένας μοναδικό σεβασμός ο ένας απέναντι στον άλλον και το είδα μέχρι και τώρα και στις προεκλογικές έτσι συναντήσεις σε πολλά σπίτια που έκανε ο Άδωνης. Η Ευγενία ήταν δίπλα του, τον στήριξε διακριτικά με θέληση στον όλα τα πράγματα να γίνονται σωστά. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε την υγεία σας, την υγεία οικογένειά σας. Όλα να σας πηγαίνουν έτσι όπως τα έχετε ονειρευτεί. Τώρα, έρχομαι σε μια πολύ σημαντική κυρία του θεάτρου, μια πολύ σημαντική γυναίκα, που ξέρω πόσο την εκτιμάτε, αλλά και πόσο εκείνη σας εκτιμά. Είναι πάντα δίπλα στην Ευγενία και στηρίζει το έργο της ελληνικής αγωγής. Μιλώ για την αγαπημένη, την μεγάλη κυρία του θεάτρου μας,
την κυρία Κάρμεν Ρουγκέρι. Κυρία Ρουγκέρι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, με ωραία παρέα είστε. Είμαι με πολύ δυνατή παρέα σήμερα και θέλω να έχω τη γνώμη σας και για τους δυο, και για την Ευγενία και για τον Άδωνη. Εντάξτε, εγώ έχω μόνο καλά λόγια να πω. Στην εποχή μας πια που τα καλά λόγια είναι πολύ λίγα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος δεν τα λέει, που είναι τόσο όμορφο να λες ωραία λόγια. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι, πολύ αγαπημένο. Έχω την τύχη να τον γνωρίζω τον υπουργό. Θέλετε να σας πω την ιστορία? Ναι, βέβαια. Γιατί όταν ήταν υπουργός την πρώτη φορά, τον είχε καλέσει το θέατρο να έρθει να δει μια παράστασή μας, συγκεκριμένα τον Περσέα και την Ανδρομέδα. Μυθολογία. Δεν ήρθε, γιατί δεν μπορούσε. Ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε από τη διεύθυνση του θεάτρου αν θα μπορούσε να επισκεφτώ εγώ το Υπουργείο. Και πήγα να τον συναντήσω. Βεβαίως και δεν τον ήξερα. Και πήγα να τον συναντήσω. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Σηκώθηκε από τη θέση του. Μου είπε ότι τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει με τις παραστάσεις μας, ότι έρχονται όλα στις παραστάσεις μας και, ότι δεν έχει χάσει παράσταση. Και μετά, πιάνοντας τη συζήτηση, του λέω, να σας πω, αυτές τις μέρες ο σύζυγός μου είναι άρρωστος στο νοσοκομείο και είναι μια γιατρός που είναι καταπληκτική, γιατί τη βλέπω, κάνει την ειδίκευσή της και βλέπω ότι φέρεται το ίδιο στους επωνύμους όσο και στους μετανάστες. Αυτή λοιπόν η γιατρός, από ό,τι έχω μάθει, ετοιμάζεται να φύγει γιατί δεν βρίσκει δουλειά εδώ. Το είπα γιατί το θεωρώ τρομερό να φεύγουν τα παιδιά μας και να πηγαίνουν σε ξένα μέρη. Αυτό είναι η στενοχώρια μου, γενικά, οι επιστήμονές μας, τα καλά μυαλά μας. Μου λέει, δώσε μου το τηλέφωνό της. Όχι, λέω, εγώ σκέφτηκα, όπου έχει γούστο να την προσλάβει, θα χάσω πάσαν ιδέα για τον υπουργό. Την παίρνει, εν πάση περιπτώσει, εκείνη δεν το πιστεύει, νομίζω ότι έχει γίνει, σε κάνουμε φάρσα. Τελικά την έπεισα εγώ ότι είναι το όντιο υπουργός και της λέει, με μεγάλη μου χαρά, δυστυχώς δεν μπορώ να σας προσλάβω παρόλο που είστε τόσο καλοί όσο είστε, αλλά να ξέρετε ότι σε λίγο καιρό θα γίνει διαγωνισμός και θα πάρουμε γιατρούς οπωσδήποτε αξιοκρατικά. Οπότε εφόσον είστε τόσο καλοί, είναι σίγουρο ότι θα είστε εκεί. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ούτε προσπάθησε να μου πουλήσει εκδούλευση, ούτε προσπάθησε να κάνει ένα ρουσφέτη, τίποτα. Είπε ακριβώς την αλήθεια. Και τον πιστεύω πάρα πολύ ότι τον ενδιαφέρει πάντοτε να αξιοκρατικά να χειρίζεται τα πράγματα. Γι' αυτό και τον παραδέχτηκα αμέσως. Τον ξανασυνάντησα στις παραστάσεις μου. Είχα το παιδάκι του στο θεατρικό μας εργαστήρι, τον Αλκαίο, τον οποίο τον υπερλατρέψαμε. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα που του μοιάζει πάρα πολύ. Και έτσι γνώρισα και τη μαμά Ευγενία, η οποία είναι ονειρεμένη, γιατί δεν είναι μόνο όμορφη, είναι και έξυπνη, μιλάει υπέροχα και διευθύνει τόσο ωραία την ελληνική αγωγή, που έχω τη χαρά να πηγαίνω και να βλέπω τις επιδείξεις τους και να χαίρομαι, γιατί πραγματικά μορφώνουν τα παιδιά. Προσφέρουν στη χώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε από καρδιά. Θέλω και εγώ να πω όμως ότι η Κάρμεν Ρουγκέρι είναι ένα κόσμο για την Ελλάδα. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πρόσφατα την παράσταση της Ιλιάδος, που ήταν κάτι το καταπληκτικό. Ειλικρινά λέω, όποιος γονέας δεν έχει πάει να την παράσταση χάνει. Όχι μόνο, όχι μόνο σωστά παιδιά, ιστορική, αλλά αισθητικά σωστή. Κατάφεραν μέσα στην παράσταση να περάσουν όλα τα ωραία νοήματα της Ιλιάδος. Όλα τα ωραία νοήματα της Ιλιάδος. Είχα πάει, Νίκο μου, πήγα. Αδωνή μου, σε ευχαριστώ. Όχι, πήγα για 10 λεπτά. Τώρα θα αποκαλύψω πήγα κάτι. Πήγα για 10 λεπτά και την είδα όλη, δεν μπορούσα να φύγω. Θα αποκαλύψω κάτι, ότι αντίθετα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που μας είπε η κυρία Ρουγκέρι ότι δεν χρησιμοποίησε ρουσφετολογικά αυτό που του ανέφερε, αντίθετα η κυρία Ρουγκέρι σε μένα έχει κάνει ρουσφέτη όταν δεν έβρισκα εισιτήριο για τα παιδιά μου και της τηλεφώνησα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ρουγκέρι. Την αγάπη μου, την αγάπη. Να είσαι καλά, Κάρμεν. Αγαπημένη και σημαντική, πολύ σημαντική για το ελληνικό θέατρο. Έχει προσφέρει πάρα πολλά η Κάρμεν Ρουγκέρι. Ειλικρινά το λέω τώρα, η προσφορά της Κάρμεν Ρουγκέρι και του θεάτρου της στον ελληνικό λαό είναι ανυπολόγηση αξία. Γιατί καταφέρνει και κάνει την ελληνική μυθολογία
και την αρχαία ελληνική γραμματεία προσιτεί σε όλο τον κόσμο. Είναι φοβερό αυτό. Τώρα είναι θέλω να μάθω πώς έγινε η πρόταση γάμου. Πώς έγινε η πρόταση γάμου. Το θυμάστε. Πώς έγινε. Δεν έγινε ακριβώς πρόταση γάμου. Ήμασταν πολύ καιρό μαζί. Ήμασταν μαζί. Περάσαμε πραγματικά διαπυρός και σιδήρου. Πολύ δύσκολες στιγμές. Πολλές φορές έλεγαμε τώρα αυτός ο άνθρωπος, τόσο που τον έχω ταλαιπωρήσει, γιατί είναι μαζί μου. Δεν μπορούσα. Περάσαμε πολύ δύσκολα λόγω των νομικών υποθέσεων που είχα. Επομένως ο γάμος ήρθε. Ήρθε αρκετά χρόνια μετά. Είχαμε ήδη κάνει γάμο, τον Περσέα. Ο Περσέας ήταν ήδη 5 χρονών. Θυμάμαι ακόμα ότι ο Κακομοίρης το βράδυ που γυρίσαμε στο σπίτι έκανε τα μάτια του από τα φλάς. Διότι είχαν έρθει πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως ακούστηκε πριν, πράγματι, αλλά είχαν έρθει και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Και κάποια στιγμή μας βγάλανε τόσες πολλές φωτογραφίες ταυτόχρονα που είχε τυφλωθεί το Περσέας. Δεν ήξερε πώς να κλείνει τα μάτια του. Δεν ήξερε αυτό το παιχνίδι πώς είναι. Και μου λέει το βράδυ πολλά τα μάτια από τα φώτα. Εσύ την ερωτεύτηκες και τη διεκδίκησες. Βέβαια, εννοείται. Και πώς ήταν αυτή η διεκδίκηση, εύκολη, δύσκολη? Εγώ την είδα και την ερωτεύτηκα κατευθείαν. Ξέρω ότι στην αρχή έφαγες και λίγη πόρτα. Ναι, ήταν δύσκολο στην αρχή, αλήθεια είναι. Ευγενία με ερωτεύτηκε στην πορεία, εγώ την ερωτεύτηκα από την αρχή. Αυτή είναι η αλήθεια. Με το που την είδε. Ναι, αμέσως. Δηλαδή, κλικ. Ο εγκέφαλός μου έπαθε κάτι, αισθάνθηκα τα ηλεκτρικά κύματα, περνάνε δεξιά και αριστερά. Ευγενία, εσύ? Για μένα τα πράγματα λίγο πιο περίπλοκα, γιατί όταν έχεις παιδιά, σκέφτεσαι πρώτα τα παιδιά. Δεν είχα ούτε τη διάθεση εκείνο το διάστημα, ούτε κοίταζα πώς. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν πώς θα ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ήθελα να προχωρήσω με τη δουλειά μου. Είχα τα θέματα με τον πρώην σύζυγό μου. Είχα τα παιδιά που ήταν πάρα πολύ μικρά. Με τον Άδων συζητούσαμε πάρα πολύ. Αυτό που εμένα μου άρεσε ήταν ότι επειδή είμαστε πολύ κοντά στην ηλικία, ενώ εν αντιθέσει με τον πρώην σύζυγό μου είχαμε πολλά χρόνια διαφορά ηλικίας, με τον Άδων είχαμε κοινές προσλαμβάνουσες, λέγαμε κοινά αστεία, περνάγαμε πάρα πολύ ωραία και ήταν πολύ καλή παρέα. Το ένα έφερε το άλλο δηλαδή. Δεν ήμουνα τόσο πολύ. Δεν σκεφτόμουν να κάνω κάποια άλλη σχέση και σίγουρα όχι σοβαρή σχέση. Αλλά και τα παιδιά τον αγάπησαν πολύ και ήταν και ο ίδιος πολύ δοτικός. Το ένα έφερε το άλλο. Δεν έγινε τίποτα ξαφνικά έτσι και απρόβλεπτα. Σε διεκδίκησε και σε έφερε. Σωστά. Τώρα, κουμπάρος ήταν ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αλήθεια. Αυτός είναι ο άνθρωπος που σε έβαλε στην πολιτική. Πώς έγινε αυτό? Ήμουν πολιτικός πάντα. Μου άρεσε η πολιτική, ήμουν εκλεγμένος στη ΔΑΠ. Ήσουν και στο Πανεπιστήμιο συνδικαλιστής. Ναι, ήμουν εκλεγμένος στη ΔΑΠ με ρεκόρ ψήφων. Δεν έχει συμπάσει το ρεκόρ με φιλοσοφική έννοια σήμερα. Βέβαια, μετά είχα μπλέξει με τις επιχειρήσεις. Ήξερα τον Γιώργο Καρατζαφέρη, τον υποστήριζα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έκανα εκπομπή στο Τελεσίδη τότε με τα βιβλία, με τις εμπορικές επιχειρήσεις που είχα. Κάτι που επίσης έφερε βέλη από τους αντιπάλους σου στη συνέχεια. Θυμάμαι ακόμη τον Αλέξη Τσίπρα να σε αποκαλεί τηλεβιβλιοπόλη. Ναι. Ο Αλέξη Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που ήταν εύκολα τα πράγματα στη ζωή του και δεν χρειάζεται να εργαστεί πολύ. Εγώ χρειάζεται να εργαστώ πολλά χρόνια και μου αρέσει η εργασία και είμαι περήφανος γι' αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Μετά την αποχώρησή σου από το κόμμα Καρατζαφέρη, που ήταν επεισοδιακή, διεγράφεις. Διότι ψήφισες το PSI. Ναι, είχαμε μια σημαντική πολιτική διαφωνία. Εγώ ήμουν υπέρ του PSI και υπέρ του προγράμματος σταθερότητας. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης κάποια στιγμή, ενώ στην αρχή ήταν υπέρ, κάποια στιγμή αισθάνθηκε τη μεγάλη πίεση της κοινωνίας. Δεν τον κατηγορώ γι' αυτό, γιατί καταλαβαίνω την άλλη πλευρά. Δεν διαταράχθηκε. Σήμερα πώς είναι η σχέση? Είναι πολύ καλές σχέσεις μας. Εγώ να αγαπάω τον Γιώργο Καρατζαφέρη και πιστεύω να αγαπάει και εκείνος. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Για πάμε να τον καλησπέρισουμε. Πρόεδρε, καλησπέρα. Και μόνο η ερώτηση την οποία έκανες, Νίκο, είναι περιττή. Δεν υπάρχει πατέρας που δεν αγαπάει το παιδί του. Εγώ λέω πάντα, έχω ένα φυσικό παιδί, τον Γιάννη, και ένα πολιτικό παιδί, τον Άδωνη. Όταν ήταν ακόμα 23-24 ετών, επαγγελματίας, έξυπνος πολύ, με πολύ καλή γλώσσα, και αμέσως είπα, κοίταξε κάτι στήνο, σε θέλω κοντά μου. Ύστερα από λίγο πράγματι ο Άδωνης... Εκπρόσωπο τον έκανες, πρόεδρε, εκπρόσωπο τύπου, έτσι δεν είναι? Βέβαια, και μάλιστα είχαμε μια κρίση τότε μεγάλη με τον Τριανταφυλόπουλο και βγήκε ο Άδωνης στο κόμμα λίγες εβδομάδες και κατατρόπωσε όλα τα επιχειρήματα τα οποία είχαν. Από τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μεγάλη πορεία. Και θα έχει μεγάλη πορεία, Νίκο, γιατί τουλάχιστον μέχρι το 2050 θα ακούμε για Άδωνη Γεωργιάδη.
τον αγαπάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω δύο λόγια για την Ευγενία. Όταν την έφερε την Ευγενία στο κόμμα, όλοι τρελάθηκαν από την εμφάνισή της. Όταν όμως τη γνώρισαν περισσότερο, κατάλαβαν ότι είναι έμφορτη. Είναι έμφορτη και σπάνια βλέπεις μια πολύ ωραία γυναίκα να είναι έμφορτη. Τώρα ποια είναι η μεγάλη εξυπνάδα της Ευγενίας? Δεν είναι ότι μπόρεσε και τούμπαρε τον Άδωνη, ο οποίος ήταν περιζήτητος εκείνη την εποχή, ωραίο παιδί. Είναι ότι έκανε δύο βήματα πίσω από την προσωπική της καριέρα, σπουδαία μαέστρος, προκειμένου ο Άδωνης να βγει μπροστά. Αυτό το κάνουν λίγες γυναίκες και πρέπει να έχουν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για να το κάνουν. Σήμερα λειτουργούν άψογα. Κάποια κομμάτια της δουλειάς θα έχει αναλάβει η Ευγενία με τέσσερα παιδιά, έτσι, και ο Άδωνης τη δική του πορεία. Με κάνει περήφανο, όπως και το κάνουμε. Είναι ένας από τους τρεις σωματοφύλακες της πολιτικής μου παρακαταθήκης, ο Άδωνης, ο Βορύδης και ο Πλεύρης. Και συνηθίζω να λέω καμιά φορά, απευθυνόμενο στο Μητσοτάκη, ότι αν δεν είχες δικιά μου ομάδα, δεν ξέρω πού θα πατούσε σήμερα. Πάντως θέλω να πω, έτσι για να ξέρει ο κόσμος, εγώ όταν με πήρε ο Αντώνης Σαμαράς και μου ζήτησε να γίνω υπουργός υγείας της κυβερνήσης Σαμαρά Βεντζέλου, και έκλεισα το τηλέφωνο και είπα στην οικογένειά μου ότι θα είμαι υπουργός υγείας Ελλάδος, αμέσως μετά πήρα τον Γιώργο Γαρτζαφέρη τηλέφωνο. Και τον πήρα γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω και να το αναγνωρίσω ότι δεν θα έφτανα σε αυτό το σημείο εάν δεν είχαν συναντηθεί οι δρόμοι μας κάποια χρόνια πριν. Ξέρεις, Νίκο, δεν μου αρέσει καθόλου η ευχαριστία. Είναι αυτό που συχαίνω περισσότερο στους ανθρώπους. Και εγώ αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για τον Γιώργο Γαρτζαφέρη. Μπορεί να κάποια στιγμή να διαφωνήσαμε, αυτό συμβαίνει στην πολιτική, αλλά ποτέ δεν αλλάξαμε τις προσωπικές μας σχέσεις. Πρόεδρε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την όπως πάντοτε εύστοχη παρέμβαση. Ευχαριστώ και ο Νίκο που μου έδωσε την ευκαιρία να απευθυνθώ στους φίλους σου και να πω πόσο εξαιρετικός άνθρωπος είναι ο Άδωνης και πόσο εξαιρετική παρουσία είναι κοντά του η Ευγενία Μανολίδου. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον Γιώργο Καρατζαφέ. Μίλησε πολύ, πολύ ζεστά για σας. Λοιπόν, είναι καλή η στιγμή για να ακούσουμε έναν φίλο σου, Υπουργέ, που είναι πολύ γνωστός, δυναμικός, συγκρουσιακός κι αυτός πολλές φορές, δημιουργεί ηλεκτρισμό με τις τοποθετήσεις και τις παρεμβάσεις του. Μιλώ για τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος λέει είναι διαχρονικό ζευγάρι. Πρέπει ένα φωτοτυπικό να βγάζει αντίτυπά του, λέει για σένα, και η Ευγενία προσπαθεί να κρατήσει όρθια την αρχαία ελληνική γλώσσα. Πάμε να τον ακούσουμε. Είναι ένα διαχρονικό ζευγάρι, θα έλεγα, μια πρώτη παρατήρηση, με μια πολύ δυνατή προσωπικότητα. Πορεύονται μαζί στη ζωή σε διακριτούς ρόλους. Και όπως τους παρακολουθώ, είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στην εξέλιξη. Ήρθαμε με πρωτοβουλία πιο πολύ δική του κοντά στα χρόνια της σιριζαϊκής έτσι, ταλαιπωρίας. Και μπορώ να πω ότι με τον Άδωνη Γεωργιάδη έχουμε κοντραριστεί και σε κέρυες στιγμές, προσφάτως για το γεγονός ότι ακύρωνε τα πρόστιμα για τους ανεμβολίες τους, λοιπόν, που βγήκα διαφωνώντας με αυτή του τη θέση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω τη συγκρότησή του, την ευφυΐα του, το πολιτικό του ταλέντο. Ο Γεωργιάδης κάνει πολιτική. Ξέρει να κοντράρει, μπορεί να κατεβάζει μια σειρά και να επιχειρηματολογεί με μια εξαιρετική δυνότητα ρήτορα. Αν μου πείτε να αναζητήσουμε τα μειονεκτήματά του, θα σας πω, είναι πολιτικός. Στο τέλος της ημέρας θέλει να επανεκλεγεί. Άρα αυτό τον κάνει όχι ευάλωτο, γιατί στην περίπτωση του Γεωργιάδη δεν είναι ευάλωτος. Ο Γεωργιάδης, θα μπορούσε να πει κανείς, μακάρι να είχαμε ένα φωτοτυπικό που να βγάζει τα αντίτυπά του, γιατί είναι ένας υπουργός μάχημος, ο οποίος όμως είναι και της καθημερινότητας ταυτοχρόνως. Δηλαδή δεν πολύ θεωρητικολογεί,
Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι στην κυβέρνηση σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι να παίρνουν το λεμόνι και να το στίβουν για να παραχθεί αποτέλεσμα καλό για την κοινωνία. Κάθε καλό εύχομαι. Στην Ευγενία, με την τελευταία της ασχολία με τα ελληνικά, είναι πολύ σοβαρή αυτή η ενασχόληση, πραγματικά πολύ σοβαρή, και όλο αυτό το παγκόσμιο που προσπαθεί να κάνει, να πείσει δηλαδή ανθρώπους ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι μια γλώσσα που πεθαίνει και θα την κρατήσουμε όρθια. Καλή δύναμη και στους δύο. Να χαίρονται την οικογένειά τους και να καμαρώνουν τα παιδιά τους. Αυτά είπε ο Άρης Πορτοσάλτε. Θα σου πω την αλήθεια. Ο Άρης είναι ο πιο ακέραιος άνθρωπος που ξέρω. Δεν υπερβάλλω. Είναι ένα φαινόμενο ο Άρης Πορτοσάλτε. Πολλοί τον αντιπαθούν, όπως πολλοί αντιπαθούν και εμένα, γιατί ποτέ δεν βάζει νερό στη γνώμη του. Θα την πει ό,τι και να γίνει. Αλλά πραγματικά θέλω να το ξέρετε, αυτά που λέει είναι αυτά που πιστεύει, δεν έχει ατζέντα. Συμφωνείς, διαφωνείς, αυτά που πιστεύει είναι αυτά που λέει. Στο θέμα με τα πρόστιμα που σου έκανε κριτική η Υπουργέ, έχει δίκιο εκ των υστέρων βλέποντας ή όχι? Όχι, όχι. Αντιλαμβάνομαι το επιχείρημά του, αλλά κατά τη γνώμη μου έχει άδικο. Διότι τα πρόστιμα αυτά δεν μπήκανε για να εισπραχθούν. Μπήκανε για να μεγαλώσουμε τους εμβολιασμένους στις κρίσιμες ηλικίες, την εποχή που θέλαμε να ανοίξουμε το. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ λέω καλώς μπήκανε τότε, αλλά δεν ήταν ποτέ τιμωρητικά. Δεν είχαν το χαρακτήρα της τιμωρίας. Κοιτάζοντας την πολιτική διαδρομή σου προς τα πίσω, ή μάλλον να το ρωτήσω πρώτα στην Ευγενία αυτό. Ευγενία, αν σε ρωτούσε στην πολιτική του διαδρομή μέχρι σήμερα, τι ήταν λάθος, τι δεν έκανε σωστά, έχεις εντοπίσει κάτι που θα του έλεγες να το αλλάξει, να το κάνει διαφορετικά? Όχι, αυτό που του λέω συχνά πυκνά είναι να μην βγαίνει τόσο πολύ στην τηλεόραση. Αυτό μόνο, αυτό αλλά κατά τα άλλα, ναι, δεν μπορώ εγώ να κρίνω την πολιτική σταδιοδρομία του Άδωνη, γιατί εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι είναι πολύ επιτυχημένη. Οπότε είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει και ο ίδιος. Προσπαθώ απλά να του πω να μην προβάλλεται τόσο πολύ. Αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι τις ανάγκες της καθημερινότητας. Ο κόσμος θέλει να τον βλέπει, θέλει να τον ακούει. Έχει σοβαρή άποψη, ξέρει τι γίνεται στα τεκτενόμενα, τα ελληνικά και τα διεθνή γενικότερα, οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα αναγκαίο κακό. Καμιά φορά, και έχει συμβεί σε μένα, τον καλό στο ραδιόφωνο, μπορεί να έχω πολύ καιρό να τον βγάλω και αρχίζουν να έρχονται μηνύματα πάλι τον Άδωνη, διότι προφανώς τον έχουν δει κάπου αλλού. Γιατί αυτή η υπερπροβολή? Θέλω να πω, μήπως η μικρότερη έκθεση φέρνει και λιγότερη φθορά? Ναι, σίγουρα. Και λιγότερα βέλη. 100%. Βεβαιότητα είναι έτσι, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Πρώτον, το μέτρο δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Εγώ και το μέτρο δεν έχουμε συναντηθεί πολλές φορές. Πιστεύω κάπως μην αγνωριστούμε πριν φύγω από το μάτι του κόσμου. Δεύτερον. Είναι κάτι που σου αρέσει, επομένως. Δεύτερον, ναι, μου αρέσει πολύ. Δεύτερον, θεωρώ ότι είμαι στα καθήκοντά μου να ενημερώνω. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν θεωρώ ότι είναι εκτός των καθήκοντων μου. Δηλαδή ένας πολιτικός. Βέβαια, ακούς και κριτικές του τύπου, μα είσαι όλη μέρα στην τηλεόραση. Πότε είσαι στο γραφείο? Θα ήταν σου πολύ δίκαιη αυτή η κριτική, αν είχε κάποιος να μου πει ο υπουργός ότι δεν κάνω και πράγματα. Με συγχωρείτε, αλλά δεν θέλω να πέφτω, δεν μου αρέσει να πέφτω εγώ. Αλλά αν διάλεγα τρία πράγματα στην καριέρα μου, το ελληνικό, το ναυπηγείο, η ελευσίνη, το όταν παγκοσμιά χειρουργία, είναι τρεις μεταρρυθμίσεις που τις πολεμάγαμε την κάθε μία και μέσα 43 χρόνια. Αλλά δεν πάμε κανεί ότι δεν εργάζομαι. Τώρα αν εγώ μπορώ να εργάζομαι και να κάνω καλά 10 πράγματα. Με συγχωρείτε, αυτό είναι δικό μου λογαριασμό. Παρά τα αυτά, στο συγκεκριμένο πιστεύω ότι είναι καθήκον του πολιτικού να εξηγεί γιατί λαμβάνει μια απόφαση. Για ποιο λόγο? Εμείς δεν είμαστε τύρανοι. Εμείς είμαστε εκλεγμένοι. Εσείς μας λέτε, πήγαινε να κάνεις αυτή τη δουλειά. Η εξουσία είναι του λαού, δεν είναι μόνο των πολιτικών. Άρα αισθάνομαι πάντα ότι έχω την υποχρέωση να εξηγώ στον κόσμο γιατί έχω πάρει την Α ή τη Β απόφαση που καλώς ή κακώς θα επηρεάσει τη ζωή του Νίκο μου. Τώρα, η πολιτική μπήκε στη ζωή σου από τον Καρατζαφέρη και την πρότασή του. Αν σε ρωτούσε κανείς στα πολύ νεανικά σου χρόνια, τι δρόμο θα ακολουθήσεις, τι θες να κάνεις, ποιες ήταν οι αρχικές σου σκέψεις? Δηλαδή, αν ο Καρατζαφέρης δεν είχε βρεθεί στο δρόμο σου να σου προτείνει να μπει στην πολιτική, τι θα έκανες? Κοίταξε να δεις. Θα ήσουν ακόμα στην εκδοτική επιχείρηση? Στις επιχείρησεις πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι πήγαινα πάρα πολύ καλά, έβγαζα λεφτά. Πήγαινα πραγματικά πάρα πολύ καλά. Εμένα η πολιτική μου κόστησε σε αυτό το τομέα. Γιατί όταν μπαίνει στην πολιτική, αναγκαστικά οι επιχείρησεις πηγαίνουν πάρα πολύ πίσω.
υπήρχε το μικρόβιο της πολιτικής στην οικογένειά σου. Πάντα μου άρεσε η πολιτική. Στην οικογένεια. Όχι, όχι. Υπήρχε. Οι γονείς μου δεν είχαν εμπλοκή με την ενεργοπολιτική. Ο πατέρα μου του άρεσε και εκείνη η πολιτική, ήταν εκδότης, αλλά δεν είχε εμπλακή. Κάπου έχω διαβάσει ότι μαζί με τον πατέρα είχατε στήσει το περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, βέβαια. Στα εφηβικά σου χρόνια, ναι, ναι. Στη Νέα Ερυθρέα. Το 1985 το περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας στην Ερυθρέα το κρατάγαμε με τα αδέρφια μου. Εγώ ήμουν νεοδημοκράτης, τα γενοφάσκια μου για τα καγκά. Και με κατηγορούν ότι έχω πάει σε άλλο κόμμα. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναρμός ήταν διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν εκτός παρατάξεως. Αλλά ο πατέρας είχες περάσει και ένα φεγγάρι από την πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά. Και άλλη διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας. Σαν νεολαίος. Ναι, ναι, στην πολιτική άνοιξη ήμουν στους νέους ορίζοντες φιλοσοφικής. Έχω ιδρύσει του νέου ορίζοντα φιλοσοφική, οι οποίοι υπάρχουν μέχρι σήμερα, έχει υπόψη σου. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η παράταξη. Λοιπόν, αλλά βλέπει, είμαι πάντα πέριξ τη δεξιά, δεν έχω αλλάξει. Ναι, τώρα γιατί σε ρωτώ, για να φέρω τη συζήτηση στο μέχρι πού φτάνουν οι πολιτικέ φιλοδοξίε σου. Είχε κατέβει υποψήφιο για την ηγεσία. Είναι... Ναι, είχα κατέβει. Τότε μαζί με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Την ώρα που την ανακοίνωνα, είχα πει ότι. Δεν προσδοκώ να εκλεγώ αρχηγός, δεν πιστεύω ότι μπορώ να εκλεγώ, αλλά κατεβαίνω ότι θα να παίξω το ρόλο που έπαιξε ο Μπάρι Γκόλντουότερ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ΗΠΑ. Όπως κατέβηκε για πρόεδρος, δεν μπορούσε να εκλεγεί πρόεδρος, αλλά η μάχη των ιδεών του άλλαξε τόσο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην Αμερική, που τελικά εξελέγει ο Ρόναλντ Ρέιγκαν και άλλαξε την Αμερική και τον κόσμο. Εγώ ήθελα να δώσω τη μάχη των ιδεών στη Νέα Δημοκρατία. Θεώρησα πάντα ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία να γίνει λίγο πιο θαραλέα στην υπεράσπιση των ιδεών της. Έχει κάνει μεγάλη πρόοδο έκτοτε η Νέα Δημοκρατία. Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πολύ, απεδείχθη πολύ δυνατός πολιτικός. Είτε το σου αρέσει, είτε σου αρέσει, ο Μητσοτάκης έχει αποδειχθεί πάρα πολύ δυνατός πολιτικός. Και είμαι πολύ ευτυχής που με την απόφασή μου να κατέβω τότε τις εκλογές μπορούσα και εγώ να εκλεγεί αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και τελικά πρωθυπουργός. Ρωτώ ξανά, η φιλοδοξία μέχρι πού φτάνει. Δεν είναι κανένα σχεδιασμό να φτάσω μέχρι εδώ. Αν με ρώταγε στην αρχή θα γίνει υπουργός, σου λέγα είσαι τρελός. Όταν κατεβαίνει την πολιτική με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, τότε δεν είσαι ιδιαίτερα να γίνει υπουργό. Αν ήθελα να γίνει υπουργό, θα κατέβαινε την Δημοκρατία. Άρα η πολιτική με φέρνει εκεί που με φέρνει. Εμένα μου αρέσει να κάνω πράγματα. Αυτό είναι. Φίλοι πιάνονται οι πολιτικοί. Έχει κάνει φιλίε στον χώρο τη πολιτική. Ο Νίκο Παθανάστη είναι ένα πραγματικό μου φίλο. Τον παίξα προηγουμένω. Ο Πιερακάκη. Ναι, 100%. Είναι... Ο Κυριάκο είναι φανταστικό άνθρωπο. Ναι. Για να δούμε αν πιστεύει το ίδιο και εκείνο. Για τα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον. Δεν θέλουμε την Ελλάδα έτσι. Καταρχήν υπάρχουν τα πράγματα τα οποία ο κόσμος γνωρίζει για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό πολιτικό, έτσι δεν είναι. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει την κουλτούρα της άμεσης επίλυσης προβλημάτων. Από την πρώτη μέρα που ασχολήθηκε με την πολιτική, είτε ήταν η άρση του καμποτάζ που έκανε ως υπουργός στο τότε εμπορικής ναυτιλίας, είτε είναι τα θέματα που χειρίζεται τώρα στο Υπουργείο Υγείας, είναι πάντα εκεί. Είναι ένα τηλέφωνο μακριά, είτε μιλάμε για ένα συναδελφό του υπουργό, είτε μιλάμε για κάθε πολίτη που θα τον πάρει τηλέφωνο. Αγωνιά, έχει το άγχος του να λύσει προβλήματα γρήγορα. Αυτά τα ξέρετε βέβαια. Υπάρχει και η διάσταση του Άδωνη ως φίλου, ως πρόσωπο. Εγώ θα σας πω ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Τον θεωρώ φίλο μου, τον αγαπώ πολύ. Και μέσα στην πολιτική, ξέρετε, πολύ συχνά ο κόσμος θεωρεί ότι οι πολιτικοί είμαστε άνθρωποι που αναγκαστικά και λόγω του ρόλου συνυπολογίζουμε πολλά πράγματα. Υπάρχει αυτή η λέξη στα αγγλικά, calculating, το να μετράς πράγματα και να τα συνυπολογίζεις. Ο Άδωνης είναι αυτό που βλέπετε. Δηλαδή, είναι άνθρωπος ο οποίος η δημόσια και η ιδιωτική του εικόνα σχεδόν ταυτίζονται. Είναι βαθιά καλό άτομο. Εγώ θα πω ότι είναι βαθιά καλό παιδί. Και αν μου επιτρέπετε να μοιραστώ έτσι και μια προσωπική ιστορία, στην προηγούμενη ιδιότητά μου. Θυμάμαι τον Άδωνη να έχει βγει στην τηλεόραση και να υπερασπίζεται ζητήματα που αφορούσαν το τότε Υπουργείο μου με έναν τρόπο που δεν είναι χαρακτηριστικός για την πολιτική. Είναι έξω καρδιά. Και χαρακτηριστικά συγκινήθηκε η μητέρα μου βλέποντάς τον στην τηλεόραση. Οπότε, επειδή οι γονείς μου μένουν εκεί στο βόρειο τομέα, μετά από τόση συγκίνηση που είχε όταν τον είδε στην τηλεόραση να μιλάει, ξεκίνησε να πηγαίνει σε όλες τις συγκεντρώσεις. Αυτό λοιπόν, ξέρετε, κάτι δείχνει για αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε οφείλω να σας πω ότι είναι πραγματικά αυτό που βλέπετε και είναι ένας πραγματικά καλός άνθρωπος. Η Ευγενία είναι επίσης ένα πολύ σπουδαίο άτομο. Αγαπά πάρα πολύ την ελληνική γλώσσα, αγαπά πάρα πολύ τα αρχαία ελληνικά. Μου στέλνει πάρα πολύ συχνά μηνύματα για πράγματα που θα θέλουν να δει να κάνουμε αλλιώς στο Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι και είναι πραγματικά πρόσωπα που μου έχουν κάνει την τιμή να με θεωρούν φίλο τους. Και ψηφοφόρος σου η μαμά Πιερακάκη, η οποία λέει ερχόταν και σε όλες τις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Η αλήθεια είναι ότι τη γνώση ότι ερχόταν πραγματικά ήταν γκρούπι.
Αλλά θέλω να πω ότι ο Κυριάκος, με τον νόμο που ψήφισε πρόσφατα, μπήκε στην ελληνική ιστορία. Δεν μπορεί να συλλάβει κάποιος την ώρα που κάνει κάτι, πόσο μεγάλο αυτό που έχει κάνει στην πολιτική. Αυτό που ο νόμος που ψήφισε ο Κυριάκος Κερακάκης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, θα αλλάξουν την Ελλάδα. Το πιστεύω αυτό που σας λέω. Αυτό θα αλλάξει την Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνει σήμερα, το καταλάβουμε σε 15 χρόνια. Ευγενία πιάνονται φίλοι οι πολιτικοί. Ποια είναι η εμπειρία σου μέχρι τώρα? Γενικώς, εγώ δεν πηγαίνω. Όταν ο Άδωνης έχει πολιτικές συναντήσεις, δεν πηγαίνω μαζί, δεν ακολουθώ. Συνήθως, εγώ βρίσκομαι με τις συζύγους, με τις οποίες διατηρώ πάρα πολύ καλές σχέσεις. Τώρα, στο θέμα της φιλίας, είναι λίγο δύσκολο να το πω. Ο Κυριάκος Πιερακάκης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, αλλά δεν τον γνωρίζω τόσο πολύ καλά όσο τον γνωρίζει ο Άδωνης, γιατί βρίσκονται πάρα πολύ συχνά μαζί εκ των πραγμάτων. Από εκεί πέρα κάνω κι εγώ τόσα πολλά πράγματα που δεν μπορώ να συνυπάρχω στις κοινωνικές εκδηλώσεις τόσο έντονα όσο θα ήθελα. Όμως χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του συζύγου μου να τον αναγνωρίζουν ως άνθρωπο, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Ποιο είναι το δικό σου στοίχημα αυτή την εποχή? Το στοίχημα της ελληνικής αγωγής ποιο είναι? Δηλαδή, αν ήθελα, όπως συνηθίζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, να μου δώσεις με τίτλους, σύντομα, ποιος είναι ο στόχος αυτής της προσπάθειας? Σταθούμε να κάνουμε πράξη το όραμα του ιδρυτή της ελληνικής αγωγής. Να διδάσκονται δηλαδή τα αρχαία ελληνικά με τον πολύ όμορφο τρόπο που τους αξίζει. Τα τελευταία χρόνια έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό και έχω γνωρίσει ανθρώπους, ή ξένους, όχι Έλληνες, οι οποίοι αγαπούν τόσο πολύ τη γλώσσα, συνομιλούν μεταξύ τους στα αρχαία ελληνικά μόνο και μόνο για να εξοικειωθούν, να εξοικειώσουν τους μαθητές στις ακαδημίες, στα πανεπιστήμια, στα κλασικά λύκεια που εμείς είχαμε και κλείσαμε. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αποδείξουμε ότι ειδικά για τους Έλληνες τα αρχαία ελληνικά είναι πολύ εύκολα, είναι πολύ όμορφα, τα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Εσείς στην εκπομπή σας έχετε και μια δοτική εδώ, βλέπω από πίσω. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα... Από το Ευαγγέλιο είναι το ενώπιο συνομιλίας. Θα ήθελα να δω και στην Ελλάδα να υπάρχει αυτή η μεγάλη αγάπη για την γλώσσα μας, όπως υπάρχει στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεκάδες χιλιάδες παιδιά μαθαίνουν αρχαία ελληνικά, είτε ως κλασική γλώσσα, είτε ως βιβλική γλώσσα, για να διαβάσουν το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη. Υπάρχει μια μεγάλη αγάπη και εμείς που έχουμε το τεράστιο πλεονέκτημα της γνώσης των νέων ελληνικών, που σημαίνει ότι το 80% των λέξεων μας είναι ήδη γνωστές, θα έπρεπε να πρωτοστατούμε στα συνέδρια, σε όλες τις δράσεις που γίνονται στο εξωτερικό για τις κλασικές γλώσσες και να βοηθήσουμε τα παιδιά να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά από το δημοτικό, πολύ αργά, πολύ μεθοδικά, όπως κάνουμε στην ελληνική αγωγή, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται στο γυμνάσιο. Πολλά είναι τα παιδιά που θέλουν να δώσουν για τις φιλολογικές, φιλοσοφικές σχολές, θέλουν να ασχοληθούν με τις κλασικές σπουδές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τους εμποδίζει λίγο το θέμα της δυσκολίας της γλώσσας, η οποία, εάν διδαχθεί σωστά, είναι πολύ πιο όμορφη, εύκολη, απλή, υπέροχη. Οι βασικές μου σπουδές είναι στην ιστορία. Η ιστορία μου αρέσει. Η ιστορία και η λογική έχω σπουδάσει. Και σε λίγο βγαίνει και το βιβλίο το καινούργιο. Θα σας πω κάτι ως ιστορικός που θα σας κάνει εντύπωση, αλλά το πιστεύω. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια ιδέα, την ιστεροφημία. Θέλαν πάρα πολύ να κερδίσουν την Αθανασία με τη φήμη και τη δόξα. Και τους ενδιέφερε αυτό που κάνουν σήμερα, πώς θα φαίνεται μετά, αυτά έχουν φύγει για τη ζωή. Πιστεύω πραγματικά ότι μετά από έναν αιώνα από σήμερα, το όνομα Άδωνης Γεωργιάδης θα έχει ψιλοξεχαστεί. Το Ευγενία Μανολίδου όχι. Ναι, ναι. Αυτό που κάνει τώρα Ευγενία, αγαπητέ Νίκο Χατζηνικολάου. Θα αφήσει αποτύπωμα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο σπουδαίο είναι. Έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τους μεγαλύτερους Ελληνιστές από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Τους φέρνει κάθε χρόνο στο Delphi Forum. Στους Δελφούς. Και έρχονται και μιλάνε για την ελληνική γλώσσα από το Cambridge, από την Οξφόρδη, από την Αμερική, από το Tel Aviv, από παντού. Λένε πράγματα για την ελληνική γλώσσα που, αν τα πω εγώ, θα πούνε άντε ρε φασίστα. Τα λένε αυτοί και δυστυχώς ακόμα στην Ελλάδα πολλοί κόσμοι δεν τους ακούει. Ναι. Δεν τους ακούει, γιατί τα αρχαία ελληνικά έχουν μία αρνητική χρειά στα αυτιά των μαθητών στο σχολείο. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο δυστυχώς
τις τελευταίες δεκαετίες διδάσκονται στα σχολεία μας. Αυτό θέλουμε, δεν να, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτό είναι ο ρόλος της ελληνικής αγωγής. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και το προσπαθούμε και είμαστε και σε πολύ καλό δρόμο, πρέπει να σας πω. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, σου λέω την ερώτηση, Υπουργέ, από τώρα, θέλω να μου πεις ποια είναι τα λάθη που έχεις κάνει στη διαδρομή σου. Έχεις 3-4 λεπτά όσο διαρκούν οι διαφημίσεις για την αυτοκριτική σου. Και θα ακούσουμε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο από τον χώρο του πολιτισμού να μιλάει για την Ευγενία Μανολίδου και τη σχέση της για τη μουσική. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Μπαίνουμε τώρα στα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας και θα έρθω σε εσάς, κυρία Μανολίδου, θα έρθω σε σένα, αγαπητή Ευγενία. Βλέποντας πριν στο βίντεο τις μουσικές σου στιγμές, αναρωτήθηκα αν τις έχεις νοσταλγήσει. Αν είναι κάτι δηλαδή που θέλεις να το ξαναζήσεις. Θα μου απαντήσεις, αφού ακούσουμε, τι λέει για σένα και για το πόσο σημαντική μουσικός είσαι και πόσο μεγάλη είναι η καλλιτεχνική σου αξία. Ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Μιλώ για το διευθυντή του Ιδρύματος Θεό Χαράκη, τον κύριο Φώτη Παπαθανασίου. Η Ευγενία είχε διαβάσει ένα βιβλίο που είχα γράψει τότε και είχε πει στη μητέρα της που της έλεγε ότι τον ξέρω αυτόν που έχει γράψει το βιβλίο, ότι ήθελε να με γνωρίσει. Τους επισκέφθηκα και είδα αυτή την
Καλονή που λέγεται Ευγενία Μανολίδου, με δύο παιδάκια ήδη, με τεράστια ευρημάθεια, με γνώσεις τελείως δυσανάλογες της ηλικίας της, σε ό,τι αφορά τις τέχνες, την ιστορία, τη γλώσσα, τα πάντα. Παρακολούθησα την πορεία της, που έφτασε πολύ γρήγορα να διευθύνει στην Musikverein στη Βιέννη, έχοντας κάνει βέβαια καταπληκτικές σπουδές στην Juilliard, στην Βασιλική Ακαδημία των Βρυξελών, έχοντας πολύ καλές σπουδές, αλλά όντας κατά τη γνώμη και πάρα πολύ καλή μαέστρος. Και μάλιστα απορούσα πάντα γιατί δεν συνέχισε σε αυτή την καριέρα τότε που ακόμα αυτά ήταν πολύ σπάνια. Δεν υπήρχαν. Τώρα υπάρχουν γυναίκες μαέστρε. Άνθρωπος που διψάει για να μαθαίνει, όλο μαθαίνει, την ενδιαφέρει πολύ η γνώση. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο εγώ τουλάχιστον εκτιμώ πολύ. Είναι ευγενέστατη, όπως λέτε, έχει τρόπους, έχει ήθος. Τον Άδη τον γνώρισα χωριστά, πριν γνωριστούν η Βιέννη με τον Άδωνη. Τον είχα γνωρίσει χωριστά γιατί είχε την βιβλιοθήκη Γεωργιάδη και όταν ήθελε κανείς να προμηθευτεί σοβαρές μεταφράσεις εκείνη την εποχή ειδικά, δεν ήταν εύκολο παρά μόνο από τις εκδόσεις Γεωργιάδη. Άνθρωποι με μόρφωση, με καλλιέργεια, με γνώσεις και με μία επικοινωνιακή έτσι, δυνότητα στο να μεταδώσουν τη γνώση. Ο Άδωνης είναι πάρα πολύ καλός ομιλητής, τελείως διαφορετικός από ό,τι όταν βγαίνει στις τηλεοπτικές εκπομπές. Σε κανονική κοινωνική συναναστροφή τουλάχιστον είναι πάρα πολύ ήρεμος, γαλήνιος, δεν φωνάζει ποτέ, αν σας φαίνεται περίεργο. Δύο δυναμικοί και δραστήριοι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να είναι μαζί πολλά χρόνια. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μυστικό της σχέσης τους? Πιστεύω ότι σέβεται πολύ ο ένας την ελευθερία του άλλου. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω τα interna corporis που λέμε, έτσι. Αυτά τα ξέρει μόνο το ζευγάρι. Και φυσικά αγαπούν ένας τον άλλο, γι' αυτό και μένουν τόσα χρόνια. Από εκεί και πέρα, προφανώς, είναι και καλοί φίλοι. Γιατί το ζευγάρι για να διατηρείται και να μένει πρέπει να είναι και καλοί φίλοι. Την θαυμάζεις όταν βλέπεις τις μουσικές στιγμές. Είδα πώς κοίταζες, Υπουργέ, τις στιγμές που διήθυνε σημαντικές ορχήστρες. Η Ευγενία, θα σου πω κάτι που είναι πραγματικότητα. Ακούει ένα μουσικό κομμάτι που μπορεί για μερικά δευτερόλεπτα και αμέσως ξέρει ποιο κομμάτι είναι, ποιος το έχει γράψει, ποιος είναι ο καλός μαέστρος που το έχει διευθύνει. Εγώ, μ' αρέσει η μουσική, την ακούω, αλλά δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, οι γνώσεις μου είναι αστείες. Η Ευγενία πραγματικά σε αυτό που ξέρει, το ξέρει άριστα. Γιατί είναι τελειομανής. Όταν θα πει αυτό το ξέρω, το ξέρει πραγματικά. Τέρμα. Εγώ είμαι και λίγο τσαμπατζούλης. Λοιπόν, και αυτό είναι κάτι που θαυμάζω, ναι. Πράγματι. Ευγενία, πρέπει να το ξανακάνεις αυτό. Να το ξανακάνω. Εμένα δεν μου έχει λείψει το θέμα των συναυλίων. Αυτό είναι κάτι που βλέπει ο κόσμος. Αυτό που μου έχει λείψει είναι η συναστροφή με την ορχήστρα, η πρόβες, η τριβή, η δημιουργία. Εγώ κατά βάση δημιουργός είμαι και με την ελληνική αγωγή που ασχολούμαι τώρα και τότε με τη μουσική. Μου αρέσει να φτιάχνω, μου αρέσει να δημιουργώ. Οπότε αυτό που μου έχει λείψει περισσότερο από όλα είναι η συναναστροφή με την ορχήστρα, η πρόβες, η τριβή με τη μουσική, η δημιουργία του κομματιού. Όμως, όπως είπα και πριν, προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή είναι η ελληνική αγωγή και το έργο από το οποίο εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να το επικοινωνήσω, γιατί εγώ δεν διδάσκω στην ελληνική αγωγή. Πολλές φορές επειδή φτιάχνω κάποια βίντεο στο Instagram και λέω κάποια πράγματα στα αρχαία ελληνικά, έχω κατηγορηθεί κιόλας ότι διδάσκω. Δεν διδάσκω, όμως ηγούμαι μιας προσπάθειας πολύ μεγάλης και θεωρώ εγώ σημαντικής. Είσαι το οργανωτικό πνεύμα. Και προσπαθώ αυτό να το προβάλλω. Και δεν σου κρύβω, Νίκο, ότι όλα αυτά τα χρόνια που βλέπω τόσα παιδιά να έρχονται στην ελληνική αγωγή, γιατί έρχονται παιδάκια από 3 χρόνων και τους κάνουν οι φιλολογοί μας αρχαία ελληνικά, με πολύ χαρούμενο και παιγνιώδη τρόπο, βλέπω και έχω δει, έχω καταλάβει πώς πρέπει να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά, ώστε τα παιδιά να τα μαθαίνουν και να τα αγαπούν. Λάθη. Το κυριότερο λάθος είναι ότι φωνάζω. Αυτό είναι ένα διαρκές μου λάθος. Και είναι λάθος γιατί δεν με αντιπροσωπεύεις πραγματικότητα. Εγώ γενικά δεν τσακώνομαι εύκολα. Ξεκίνησε γιατί η φωνή μου είναι, ανεβάζει στροφές γρήγορα. Είναι φυσικό μου χαρακτηριστικό αυτό. Έχει οξύτητα. Ναι, έχει οξύτητα. Είναι πολύ εκνευριστική, δεν μπορώ να πω όχι. Από την άλλη, είναι πολύ χαρακτηριστική. Δεν είναι εκνευριστική. Είναι εκνευριστική όταν φωνάζεις. Καλά, είναι εκνευριστική. Όταν μιλάς χαμηλά, δεν είναι εκνευριστική. Αλλά η τσιρίδα είναι εκνευριστική. Ναι, ναι. Τσιρίδα με λέει, αλλά από μικρό είναι το. Όμως,
όμως μου θυμίζεις, θα θυμώσεις με αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Μου θυμίζεις σε κάτι τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος σε ορισμένες από τις εκπομπές, το έχω ζήσει αυτό, είναι απέναντι με το Σωτήρη Κούβελα, σκοτώνονται, πέφτουν οι διαφημίσεις, ο Κούβελας συνεχίζει να φωνάζει στη διάρκεια των διαφημίσεων, ο Γιαννόπουλος το ράβει το στόμα του, δεν μιλά καθόλου. 5 δευτερόλεπτα πριν ξαναβγούμε στον αέρα, γυρίζει ο Γιαννόπουλος στον Κούβελα που εξακολουθεί και φωνάζει και του λέει «Την ώρα των διαφημίσεων δεν ξοδεύω σ' άλλη». Μου θυμίζεις σε αυτό αρκετά το Γιαννόπουλο. Δηλαδή την ώρα που γίνεται η μάχη, τα δίνεις όλα, μπορεί με το που θα τελειώσει η εκπομπή να είσαι γαλήμιος. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Γιατί σου είπα, δεν τα παίρνω ποτέ σοβαρά όλα αυτά. Η μόνη φορά που πραγματικά ξέφυγα και το έχω μετανιώσει ήταν εκείνη τη μέρα με τον Πολάκη στη Βουλή. Δεν με ξεφύγω τόσο πολύ. Με παρέσυρε εκείνος και η αδικία την Ευγενία περισσότερο και παρασυνδέρμα το κάνει. Τώρα το πραγματικό μου πολιτικό λάθος ήταν η ταύτισή μου με απόψεις αντισημιτικές. Λόγω του βιβλίου του Κλέβρη. Κώστα Πλεύρη, ναι, το οποίο εγώ δεν είχα μεν ποτέ αντισημιτικές, όπως στηρίζουν ποτέ, αλλά πολύ σκληρό νόμιζα ότι είχα. Και ήταν λάθος δικό μου ότι νόμιζα ακόμα ότι είχα, γιατί με τον αντισημιτισμό δεν πρέπει να παίζεις καθόλου. Και είναι το πραγματικό μου πολιτικό λάθος. Το οποίο όμως αναγνώρισες και... Ναι, εννοείται. Και διόρθωσες. Ευγενία, δικά σου λάθη στη διαδρομή σου. Να, από πού να αρχίσω. Λάθη. Εγώ δέχομαι όλα τα λάθη όλων των ανθρώπων από τη στιγμή που δεν επαναλαμβάνονται. Έτσι κάποια, και εγώ, κάποια στιγμή, ας πούμε, δέχτηκες κριτική για ένα τηλεπαιχνίδι που παρουσίασες. Να. Ήταν αυτό κάτι που σε αποσυντόνισε, που... Εντάξει, με αποσυντόνισε η δημοσιότητα που έλαβε, γιατί δεν είχα συνηθίσει κιόλας όλο αυτό το παρασκήνιο να γίνεται προσκήνιο. Όμως, εάν δεν έκανα καλά τη δουλειά μου, δεν θα είχα άλλη εκπομπή, δεν θα συνέχιζα. Ό,τι και να έγινε, εγώ προσπάθησα να διεκπαιρεώσω. Κάνετε αυτοκριτική. Αυτοκριτική. Το ζευγάρι εγώ είμαι κάνει πιο αυστηρή κριτής και του εαυτού μου πάνω απ' όλα και του Άδωνη και των παιδιών και όλα. Είναι που από λες, αυτό υποφέρω πολύ. Του λες ότι θεωρείς ότι είναι λάθος. Α, δεν κάνω υποφέρω, όλη την ώρα αυτό ότι, κάνω. Ότι γίνεται με τρόπο η κριτική που καμιά φορά αντιδρά. Όχι, δεν αντιδρά. Ο Άδωνης είναι πολύ πράος. Ανήκει στους στοϊκούς. στη μεταξύ μας σχέση. Σου κάνει κριτική η Υπουργέ. Από το ένα αυτοί μου μπαίνουν, από το άλλο αυτοί μου βγαίνουν. Δεν το πιστεύεις. Ναι, αλλά κάποιες φορές δεν μπορεί. Κάποιες φορές η κριτική της θα σε βοηθά να διορθώσεις πράγματα. Όχι, γιατί είναι κριτική με αγάπη. Την αλήθεια. Δεν θυμώ να αγάπη. Η Ευγενία πάντα έχει δίκιο. Όχι γιατί είναι η Ευγενία. Γιατί σου πάνε τελειομανείς. Και όταν λέει αυτό δεν ήταν σωστό, δεν έχει ντυθεί σωστά, αυτό δεν με φωνάξει. Δεν το λέει. Το λέει γιατί την ενοχλεί. Αν κάτι δεν γίνεται όπως πρέπει. Η παραφωνία. Ναι, την ενοχλεί. Είναι λίγο μαέστρος. Είναι μαέστρος. Είναι λίγο μαέστρος. Το φάλτσο, την ενοχλεί. Εσύ τις κάνεις κριτική. Κοίταξε, θα σου πω τι έγινε στα αλήθεια. Εγώ όταν φάνηκε ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές και ήμουν πια αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έπρεπε να αποφασίσω αν θα κλείσω εγώ την ελληνική αγωγή. Όπως είχαμε ήδη αποφασίσει με τον αδερφό μου και είχαμε τότε κλείσει τις εκδόσεις Γεωργιάδη. Και αποφάσισα να δώσω την ελληνική αγωγή στην Ευγενία. Γιατί την ελληνική αγωγή την είχα ιδρύσει εγώ όταν ήμουν ένα παιδάκι. 20 χρονών την ίδρυσα, 21 ετών. Ήταν το χόμπι μου. Και δεν είδα εδώ να κλείνει. Και έκανα ένα πείραμα και είπα: Ευγενία, πάρει την ελληνική αγωγή εσύ και δεν θα μπορεί να την τρέξει. Η ελληνική αγωγή σήμερα, πώς έχουν περάσει 7-8 χρόνια. Το 17. Ναι, 17, έχω 7 χρόνια. Είναι άλλο πράγμα. Τι κριτική να κάνει, παρέλαβε ένα περίπτερο και έχει φτιάξει ένα Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Όνειρα κάνετε μαζί. Τι ονειρεύεστε? Νομίζω τα παιδιά μας να πάνε καλά. Αυτό είναι το πιο μεγάλο. Τα παιδιά μας να προχωράμε καλά. Να είναι υγιή και να επιτυχάνουν. Ο γιος μας ο μεγάλος σπουδάζει ήδη και πηγαίνει πάρα πολύ ο Περσέας. Τον λατρεύω προφανώς. Είναι πολύ μεγάλο ταλέντο στα μαθηματικά. Και να δούμε τον Αλκαίο να ακολουθεί και αυτή την πορεία με τα άλλα δύο αδέλφια τα μεγάλα. Πάνε και αυτά εξαιρετικά καλά. Ευγενία. Ναι, πάνω απ' όλα η οικογένειά μας να είναι καλά, να είμαστε εμείς καλά και. Πηγαίνουμε και λίγο με το ρεύμα. Και οι δυο μας είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει και τους δύο. Δηλαδή, όσα φέρνει η ζωή, προσπαθούμε να τα ακολουθήσουμε. Απλά και προσγειωμένα, επομένως, τα όνειρα. Όσο γίνεται. Ναι. Όσο γίνεται.
ξέρεις, τα πολλά σχέδια στη ζωή δεν έχουν και μεγάλη σημασία. Διότι μπορείς να σχεδιάσεις πράγματα, Νίκο μου, και έρχεται η ζωή και θα ανατρέπει όλα μέσα σε ένα 24ωρο και πολύ γρηγορότερα. Τη ζωή την παίρνεις όπως έρχεται. Εγώ έτσι έχω μάθει από μικρός. Και με τις δυσκολίες της και με τις ευκολίες της και με τα καλά και με τα κάτσι και σχέσεις έχουν τις καλές σου μέρες, κακές σου μέρες. Έχετε περάσει δυσκολίες στην σχέση σας. Υπάρχει ζευγάρι, δεν υπάρχει δυσκολίες. 20 χρόνια και πια. Νομίζω ότι όποιο ζευγάρι πει ότι είναι 20 χρόνια σε ένα γάμο και δεν έχει περάσει καμία δυσκολία, μάλλον λέει ψέματα. Το μυστικό ποιο είναι για να τις προσπερνά κανείς και να δυναμώνει η σχέση. Ευγενία, ποιο είναι το μυστικό. Υπομονή είναι. Και αν τα βάλεις στη ζυγαριά και δεις προς τα που γέρνει. Αν θεωρείς ότι η σχέση είναι τόσο δυνατή που αξίζει να μακροημερεύσει, κάνεις και λίγο τα στραβά μάτια και τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ όμορφα. Άδωνη. Κοίταξε, για να είναι κάποια σύζυγός μου, υπομονή χρειάζεται σίγουρα. Η ευγενία ευτυχώς τη διαθέτει. Νομίζω και ότι μάλλον εκτιμά και το χιούμορ σου, αν τώρα, κρίνω το χαμόγελό της. Για να μείνουν δύο άνθρωποι πολλά χρόνια μαζί, νομίζω πρέπει να μαθαίνουν να αποδέχονται τα καλά και τα κακά που έχει ο ένας και ο άλλος. Αυτό νομίζω είναι. Αν μπω το που δεν ξέρω αν λέγεται μυστικό αυτό, αλλά... Εγώ θεωρώ γενικά ότι εάν τα παιδιά μεγαλώνουν καλά, σωστά, είναι αγαπημένα, είναι ένας καταλυτικός παράγοντας για να κρατήσεις τη σχέση όρθια. Είναι συνεκτικός ιστός για το ζευγάρι. Εγώ θεωρώ ότι ίσως ο πιο βασικός λόγος για να χωρίσει ένα ζευγάρι είναι να μην είναι τα παιδιά καλά. Βλέποντας λοιπόν ότι η οικογένεια είναι τόσο συμπαγής, αγαπημένη και άρτια δομημένη, είναι πολύ δύσκολο ξαφνικά να τα τεινάξω όλα στον αέρα για τον ένα ή για τον άλλο λόγο. Προσπαθείς. Πολλές φορές μπορεί να μην βγαίνει. Αλλά δεν γίνεται εύκολα. Πολλές φορές βλέπω σχέσεις να διαλύονται πάρα πολύ εύκολα και αυτό δεν μου αρέσει. Και δεν θα ήθελα οι οικογένειες να χαλάνε τόσο γρήγορα εφόσον τα παιδιά μεταξύ τους και, όταν υπάρχει και αγάπη μεταξύ του ζευγαριού. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ο γάμος είναι μια απόφαση ζωής, δεν είναι μια απλή απόφαση. Ούτε να μπεις, ούτε να βγεις. Δεν λέω ότι είναι έγκλημα καθώς έως να βγεις, πολλοί άνθρωποι είναι ζωή και εγώ έχω πάρει. Αλλά αξίζει τον κόπο να προσπαθείς. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά, κυρίως γιατί ήσασταν ειλικρινείς απόψε και είπατε σημαντικές αλήθειες. Να πούμε και χρόνια πολλά στους Έλληνες, έχουμε 25 Μαρτίου σε λίγες ημέρες. Χρόνια πολλά. Επέτειος απελευθερώσεως, μην το ξεχνάμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ξενυχτήσατε και απόψε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα. I'll make you better.